Σωτήρη, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος να απορρώσει τον κόσμο? Σωτήρη, δασκαλάκι έχω. Έτοιμος, λέει, είμαι να απορροθεί ο κόσμος. Για πάμε λίγο. Άιντε, πάμε. Έλληνες, περήφανοι Μακεδόνες, είμαστε πια ελεύθεροι. Η κατοχή τελείωσε. Βγείτε στους δρόμους, βγάλτε τις ελληνικές σημαίες, τις ηλιοτιμημένες, τις κονισμένες, τις ματωμένες από τα σεντούκια. Βγάλτε τα λάβαρα, τα τιμημένα από τα σεντούκια των γιαγιάδων και των παππούδων σας. Ο οχτρός έφυγε. Μπορούμε επιτέλους να ανασάνουμε ελεύθεροι. Μας σπάσανε 2-3 μαγαζιά. Μας κάνανε κάτι μαγκές ψηλά στην Αριστοτέλους. Αλλά η κατοχή τελείωσε. Η βρετανική μπότα φεύγει πάνω από το σβέρκο του περήφανου του Μακεδόνα. Προεξέχοντος του Ρουμάνου άρχοντα της πόλης, κερδίσαμε την ελευθερία μας. Η κατοχή τελείωσε. Μπορούμε να ανασάνουμε περήφανα και ελεύθερα. Όλοι ραντεβού στις πλατείες, όλοι ραντεβού στους μεγάλους δρόμους της όμορφης πόλης μας. Φερνάντο Σάντος και Ράφα Μπενίτεθ, μπορείτε να χαρείτε για το τρισκατάρατο έργο σας. Όχι το μονοκατάρατο, όχι το δικατάρατο, για το τρισκατάρατο έργο σας. Μπορείτε να καμαρώνετε. Ελευθερώσατε την Μακεδονία μας. Ελεύθεροι, ας πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Μετά το πέρας τη σημερινή στρόικα, όλοι στον Λευκό Πύργο. Στις 12.30 ραντεβού στο Λευκό Πύργο. Η κατοχή τελείωσε. Είμαστε πια ελεύθεροι. Α, με την ευκαιρία, όποιος μπορεί να μου πει τι έλεγε το τεράστιο πανό στην Τούμπα απέναντι από τα επίσημα. Γιατί το διάβαζα μισό και μισό. Μια φορά ολόκληρο δεν το είδα σε ένα ημίχρονο. Ο Έλληνας δεν σκύβει το κεφάλι για πολύ. Ο περήφανος Μακεδόνας σκύβει το κεφάλι για το πολύ 90 λεπτά, άντε 93 με τις καθυστερήσεις, άντε 95. Μετά το σηκώνει, είναι περήφανος, ελεύθερος και βροντοφωνάζει. Πάμε τώρα για την ΑΕΚ. Εντάξει, τα πες χάχα. Με την ευκαιρία σου στρώνω εκπομπή. Δεν θα αφήσω έναν άνθρωπο να μου χαλάσει την εκπομπή.
Δεν θα αφήσω έναν άνθρωπο να μου χαλάσει την εκπομπή σήμερα. Κανέναν. Κανέναν. Εντάξει. Η εκπομπή σήμερα είναι καθαρά δική μου. Εντάξει, ωραία. Να υποκληθώ βαθιά. Σε αν και η Ηρακλειδέα. Ναι. Στον Αστήρ Τρυπόλεως. Βαθιά υπόκληση στον Αστήρ Τρυπόλεως. Που πήγε πριν 4 χρόνια ναι. Μέσα στην Τότεναν. Μέσα στο Λονδίνο. Ναι. Έπαιξε μπαλάρα. Όπως ο Πάοκ. Επί 35 λεπτά. Mm. Και στα υπόλοιπα 55. Ωραία μπάλα. Και έχασε με 5-1. Άντε. Βαθιά υπόκληση στον Αστήρ Τρυπόλεως. Μπράβο. Βαθιά υπόκληση. Βέβαια, δεν θα μείνει στην ιστορία να το λέει στα παιδιά του ότι τι κάναμε, 5-1 χάσαμε στο Λονδίνο, στην περήφανη Τρίπολη, στο Μοριά, στο Μοριά που ξεκίνησε την Επανάσταση. Αλλά στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, σε μένα που είχα δει και τα 93 εκείνα λεπτά στο Λονδίνο, θα μείνει στην καρδιά μου η εμφάνιση του Αστήρ Τρυπόλεως. Ο Άρης με τη Σίτη. Μπράβο! Εννοείται! Εννοείται! Και 0-0. Εννοείται! PlayStation. Εννοείται! 0-0 από 3 φαγές. Α, εδώ, συγγνώμη, τα πέρδεψα, ναι. Το φιλικό. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Φερνάντο Σάντος και Ράφα Μπενίτεθ, χαρείτε το τρισκατάρα το έργο σας. Μπράβο! Να το χαίρεστε το τρισκατάρα το έργο σας. Μουρίνιο έχει στον πάγκο ρεκόρ. Να το πάρετε μαζί σας. Να το πάρετε μαζί σας. Πάλι την παλαβή κάνεις. Πουθενά δεν πήγα έτσι να παίξω. Ναι, ναι. Πουθενά δεν πήγα έτσι να παίξω και σε μάτς περίμενε. Ναι, περίμενε. Και αμέ, δεν υπάρχει. Ο ξεφτυλισμός. Ο ξεφτυλισμός της δημοσιογραφίας της πόλης. Χόρεψε ζάμπα. Ο ξεφτυλισμός της δημοσιογραφίας της πόλης. Όπως και ο χθεσινός. Υπερόπτες οι Άγγλοι δεν φέρνουν τον Αζάρ. Σου λέει χωρίς Αζάρ που πας ρε. Θα ξεφτυλιστείς ρε Τσέλσι. Υπερόπτες οι Άγγλοι. Υπερότερο οι Άγγλοι. Αρκεί ξέρει τι, να μην δεχτούμε την νίκη του Πάουξ στο White Card. Να πούμε και τώρα 4 τρίπολ που δεν κλείσει και στο White Card. Λέει κατάλαβε τι γίνεται. Η πονηράδα, η πονηράδα. Σε ματ χωρί κανένα διακύβευμα σήμερα. Ναι. Χθε. Σε ματ γιατί η United όπου πάει με το Μουρίνιο έχει διακύβευμα και παίζει έτσι. Ποιο ήταν το χθεσινό διακύβευμα, ήταν ένα αγαπητέ Χρυσαφέ. Θα σου πω. Να μην χαρεί ο παραδοσιακό μου αντίπαλο. Για να μην χαρούνε, για να μην δώσουν χαρά σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Να μην χαρούν οι Ραπτόπουλοι και οι ασλαμάδες αυτού του κόσμου. Ναι. Αυτό ήταν χθες το διακύβευμα. Με τα κίτρινα που μπήκε. Αλλά εγώ δεν θα αφήσω έναν άνθρωπο να παίξει με το ψωμί μου. Μα από ρόλου τις εκπομπές. Έναν Βαλκάνιο που χωρίς τον μπαμπά του τελικά μάλλον είναι τίποτα. Ναι. Από ρόλου τις εκπομπές δεν το είπες. Μαριούλη μου, ναι. Να σχολιάσουμε μετά αγωνιστικά το μάτς. Τι να δω εγώ. Τέτοια κατοχή οι Άγγλοι είχαν να δουν λέει από την Κύπρο. Ενώ από την Κύπρο, από τους απαγωνισμούς, ναι. Και να μου πει κάποιος στο πανό απέναντι τι γράφει. Δεν μπόρεσα να το δω ολόκληρο. Δεν μπόρεσα να το δω ολόκληρο. Το είδα. Φαινόταν μόνο το μισό πάντα. Το μισό συνέχεια. Να μου πει κάποιος. Κάνε το λίγο αυτό, Χρυσάφε. Τι έλεγε το πανό απέναντι, παιδιά. Δεν το είδα μία φορά ολόκληρο. Είναι απίστευτο. Μισό και μισό το είδα. Και κάτι άλλο. Απορία και καλού φίλου Παοκτσή. Και Αριανού βέβαια, αλλά και Παοκιόλο. Και δικιά μου εδώ και πολύ καιρό. Η UEFA πώς το αφήνει το πανό αυτό, αφού υποτίθεται δεν επιτρέπονται τα πανό με εθνικά, με παραπομπές εθνικά θέματα και τέτοια. Γιατί αυτό εδώ, είναι μπάρα, εδώ είναι Μακεδονία, δεν λέει κάτι άλλο. Ούτε είναι υβριστικό, ούτε τίποτα. Καλά, υβριστικό σίγουρα δεν είναι. Λέει ότι εδώ είναι Μακεδονία. Κάτσε μην γίνει παρεξήγηση. Πώς να πεις, μπορείς να βάλεις εδώ είναι Lancashire. Δεν είναι Lancashire. Δεν με ενοχλεί, μην γίνει παρεξήγηση. Απλά και Παοξή το ρώτησε χθες. Φαίνεται τι. Παλικάρι μου Παοξή το ρώτησε. Και ο Κυριάκος Αριανός, να σου το πω και τον άλλο. Το Παοξή δεν τον ξέρεις. Γι' αυτό δεν το λέω. Μάρκαρε το δικό μας, γιατί έχουμε τρελούς διαγωνισμούς. Έχουμε και Παοκ, έχουμε σύνολο σήμερα. Τέσσερις διαγωνισμάρες έχουμε. Παοκάρης. Δίνουμε, Σωτήρη, ρώτησα πέντε. Ναι, δίνουμε. Καλημερίζω και πάλι Σωτήρη Δασκαλάκη. Να δώσω και πέντε για αύριο Άρης Δυναμό Τυφλίδας. Σωτήρη, άστα τα εθνικά εμβατήρια να παίζουν άθες. Άστα τα εθνικά εμβατήρια μέχρι το break. Άστα τα εθνικά εμβατήρια, όχι αυτό το χαλί. Να έχουμε σήμερα εκπομπή όπως είναι, μην την κάνουμε. Άστα να παίζει το εθνικό εμβατήριο. Καλό, ωραίο το μήνυμα το 789. Ναι. Πλάκα έχει να μπει πανηγυρίζοντας ο Μάριος για βρετανική ομάδα γεμάτη Ισπανοειδή, Ιβυροειδή και μόλις με έναν Άγγλο στην ενδεκάδα. Αλλά τι Άγγλο όμως, τι Άγγλο. Τον τραβάνε χθες, τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ μαζί και ο Λουτσέσκου. Για το υπόλοιπο μήνυμα. Καλημέρες, λέει ο 789. Να σε καλά. Να σε καλά. Φίλε. Ρε Μωράτα, περίμενε λίγο, ρε φίλε. Όλοι αυτοί παίζουν βρετανικά, Δεν τρέπεται ο Μωράτα, ρε φίλε. Το έχει πει και ο Πέδρο, το έχει πει και ο Χουάν Μάτα και στη Τζέλσι και στη United. Άλλο παίζω στην Ισπανία και άλλο παίζω στην Αγγλία. Ναι, παίζει το Μαρτσόνα. Αυτό δεν τρέπεται. Ο Μωράτα, ο Αλβάρο. Διακοπή συμβολέου. Σκαρβίστηκε. Έχει να κάνει ο μόνος, μόνο αυτός 3 γκολ. Τι σκαρβίστηκε να πει. Πιστεύω ο Κουλούρης, ο Καπνίδης, ο Αντώνης. Καλημέρα Αντώνη. Τα δύο τα είχε βάλει. Τα είχε βάλει.
Ο Αντώνης ο Καπνίδης. Για τον Μωράτα, λέτε. Ναι. Ποιο Μωράτα, ρε παιδιά. Ένα κουκλεντέ τον Ιλιά Αναστασιάδη είναι. Αυτό είναι για το Αχίλιο, για τέτοιο. Για υπεύθυνο στο Αχίλιο. Με βάζει τώρα να υπερασπιστεί τον Μωράτα. Βράσε με τώρα, Μωράτα. Δεν μου λε. Γιατί έπαιξε με 4-6-0. Τι. Τι, τι. 6-4-0. Έτσι παίξαμε. Σε παραδέχομαι. Ο αίτητο Σπάτων, όταν έρθει στο Βικελίδη. Ναι. Ή όταν παίξει μαζί σου, ναι, γιατί εσύ είσαι μεγάλη ομάδα, ναι, εγώ δεν. Ναι. Έναν μπροστά θα βάλει έτσι. Αν δεν είχαμε την άρχη. Αυτή είναι η αιτία. Ναι. Αν δεν είχε την άρχη. Την ιεράρχη δεν έχει καταλάβει. Ποια την αίσθηση δηλαδή, του παιχνιδιού την έχει καταλάβει. Όχι, δεν είχα την άρχη. Αν δεν είχα την άρχη. Το πιο πλήρε ρόστερ όλων των εποχών. Μέσα για να χάσω όσο δυνατόν λιγότερο, έτσι με την Τζέλση. Και 50 εκατομμύρια ρόστερ. Η αγωνία είναι για το μάτς με την ΑΕΚ. 50 εκατομμύρια ρόστερ. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν έχει ένα παιδάκι. Ναι. Ο λάθος. Λάθος. Βάλ τον Καρέλη. Βάλ τον Καρέλη. Ένα, δεν σου λέω μισό. Το πιο πλήρε ρόστερ. Πάρε τον Ρόμπα από την Ηρακλή. Γιατί δεν λέτε ότι ο Ρουμάνος κοιμήθηκε χθες. Δεν κοιμήθηκε, ρε. Τι έκανε. Δεν κοιμήθηκε. Καλά, λάθος επιλογές. Κοιμήθηκε ο Θεός χθες. Λάθος επιλογές. Όταν λείπει ο παππούς. Προφανώς. Θα δεις τον παππά του εμείς την αγωνία. Και την Κυριακή και την άλλη Τετάρτη και την άλλη Κυριακή. Περίμενε. Περίμενε, βρε. Τηλεφωνικά θα μιλήσει. Μην στεναχωριέσαι. Ο Μερτσέλ. Α, μπερδεύει. Σε όλα τα σπουδαία μάτσα. Άσε που μπορεί να τον επηρεάσει το γεγονός ότι έχει καλάκια πλέον τα τέτοιο πάγκο εκεί πέρα και δεν φαίνεται καλά, φίλε. Σωτήρι, βάλε εθνικά εμπατήρια, παλικάρι μου. Βάλε το περνάει στο παλικάρι μου. Αυτό αργότερα. Δύο εθνικά να παίζουν. Ναι, βάλτα όμω. Βάλτα. Δεν ακούγονται. Βάλτα. Πούρε, το χαλί μα ακούγεται. Βάλτα να κάνουμε κοπή. Ναι, ρε φίλε, βάλτα. Εκπομπή θέλω να κάνω σήμερα. Δεν με νοιάζει σήμερα. Έκανε τη δουλειά του Λουτσέσκου. Εγώ θέλω να κάνω κοπή σήμερα. Βάλε εθνικά εμπατήρια. Βάλε εθνικά να παίζουν. Άστα, μην κουρά. Άστα να παίζει, άστα να κυλάει. Βάλτα. Και εγώ δεν έχω βάλει τα ακουστικά. Το βίσμα, ναι. Λοιπόν, πάμε διαγωνισμούς. Πάμε διαγωνισμούς. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης Κύπελο. Ωραία. Δεν ακούω τίποτα. Έχουμε μουσική. Είναι πολύ χαμηλά. Δάμε λίγο. Δώστε λίγο, δώσε μια. Βάλε εθνικά εμβατήρια. Τελείωσε η κατοχή. Πάει, τελείωσε. Τελείωσε η κατοχή. Κοσμοτέ, βγάζει καμιά κατοχή. Μπράβο, ρε Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας ΠΑΟ δεν είναι. Μπράβο, ρε Ζαγόρα. Ο Ζαγόρας ΠΑΟ 30 φορές το είπε χθες. Βγάλτε μας μια κατοχή να δούμε. Και βγήκε εκείνη του ημιχρόνου η 82-18. Βγάλε μας μια κατοχή στο δεύτερο ημιχρόνο. Ρε Σικοσμοτέ, τι προστασία είναι αυτή. Ρε Μιχάλη Τσόχο, γέννημα θρέμα Αθηναίος δεν είσαι εσύ. Δηλαδή έλεος. Είχαμε Τάσο Κολίντζα, μαζί τώρα ο Τσόχος. Ναι, ξέρω, κατάλαβα, το ξέρω. Το διαβάζω. Ο Νάτχο, πως πανηγύρισε τον γκολ του Ολυμπιακού, δεν τον πείραξε. Κατάλαβες. Τι γεννήθηκε. Ολυμπιακού πέτυχε. Ναι, γεννήθηκε στον Πειραιά, ρε φίλε. Βάζει νικητήριο στο 93. Γεννήθηκε στον Πειραιά, ρε φίλε. Τι θέλει να κάνει. Είναι ποδοσφαιριστή με δημοσιογράφο. Σαν να λέγω τον Ιχολίπτη με τη γραμματεία. Μπορεί να νομίζω ότι είναι στην ίδια ομάδα γι' αυτό. Ισχυρότερα. Λέει για την ομάδα του. Άλλο είναι ο Τσαλτίδης, άλλο είναι ο. Πώς το λένε, ο Θελιζήσης. Σωστά. Έτσι. Άλλο ποδοσφαιριστής, άλλο δημοσιογράφος. Θα τον κρίνω τον Τσαλτίδη. Αλλά μπορεί μερικές φορές και ο δημοσιογράφος να βάζει γκολ για την ομάδα. Από τα αποδυτήρια κιόλας. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θέλει να μας πείσει ο Ασλαμάζος ότι θα περούσε ο Μπάιρε, παιδί μου. Αν ο Νάτχο έπαιζε τον Ολυμπιακό, έβαζε γκολ με τον ΠΑΟΚ. Μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Και πανηγύριζε γκολ έτσι. Για δημοσιογράφο μιλάω τώρα. Για Μιχάλη Τσόχο μιλάω. Και φυσικά, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, βαθιά υπόκληση βγάζω 30 καπέλα στον Άμρου Άρντα. Μπράβο, ρε περήφανε ηγείτη. Ναι, εσύ παίζει μπάλα. Ναι, εσύ είσαι ποδοσφαιριστή. Μπήκε και γίνανε όλα μαντάρα. Μπράβο, ρε Πεκτούρα, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Έτσι. Ας και ανάγκασε τον Ρούντιγκερ, τον μεγάλο Γερμανό στόπερ από την Αφρική, να πει στο τέλος. Τι είναι ρε αυτός. Το είδες αυτό. Τι είναι ρε αυτός. Το είπες στα ελληνικά. Τι είναι ρε αυτός. Μπράβο, ρε Ουάρντα. Εσύ θες να προσφέρεις θέαμα. Κατάλαβε χθες ο φίλος μου, ο Άκης, ο γιατρός, ο χειρουργός, γιατί πλήρωσε εισιτήριο. Γιατί είναι θέαμα. Γιατί αν σύλλογο τον κόσμο σε τέτοιο θέατρο, την άλλη μέρα θα μου βρίζουν το σπίτι όλοι. Σε τέτοιο θέατρο. Γιατί λέει ο Τσαλτίδης, σωστά λέει. Αφού αποθεώνε, ρε φίλε. Όλα παραστασάρες είναι που δίνεις. Καλά λέει. Σωστό. Δηλαδή, αν έστελνα κόσμο χθες σε τέτοιο θέατρο, δεν θα μου λέγανε ρε βλάκα, εισιτήριο δεν πλήρωσα, αλλά χρεώθηκα 1-23. Ναι, αλλά αφού όλοι πανηγυρίζουν, χάσανε μόνο ένα 0 λέει. Χάσανε μόνο ένα 0 λέει. Ποιο πανηγυρίζει. Όλοι. Μπράβο και το θέαμα που είδαμε και μεγάλη Τσέλση. Ομάδα από PlayStation και τέτοια. Η άλλη εφημερίδα, άλλο πάω. Τον Άρη τον κοροϊδεύεται το αίτητο. 27 μάτς, αλλά σε αυτά τα μάτς ο Άρης δεν έχανε με του PlayStation. 0-0 έφερνε. 1-1 έφερνε. Τι σώπα. Και με την Τσέλση. Που το πήρε κιόλα. Το κατέχτησε κιόλα. Ναι, ρε φίλε, πριν 47 χρόνια, ναι. Πριν 47 χρόνια. Θα σου πει το και κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο όταν παίζω. Ωραία, εντάξει. Δεν χάνομαι στην έδρα. Άντε με το καλό. Όπως είπε ο Φώτης εχθές, κάναμε επαγγελματική ήττα. Λέει ο Θαλαμοφύλακας. Ο Φώτης είναι φίλος του παγόντος. Άστο, φίλε. Ο σκοτωμός του ποδοσφαίρου. Σε ένα ματς χωρίς διακύβευμα. Χωρίς διακύβευμα. Τι δεν έχει κάνει διακύβευμα. Παίξε μπάλα, καλά σου λέει. Ήταν ήττα. Χάσε 2-0. Ποιο ήταν το διακύβευμα.
Αυτά. Πήγε κόσμος, πήρε το παιδί του και πλήρωσε προς τιμήν του. Προς τιμήν του, τώρα το πρωί πάω ξύς. Στο Your Shop μου λέει Μάριε, πες κάτι, καλά, πάω εκεί. Το πρωί που πάει, ρε φίλε. Χθες πήγα να δω ποδοσφαιράκι. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει, και ο Παναγιώτης, τον Πάτσο δεν θέλει τον Παναγιώτη. Και εμένα να πατώ του πάω. Μην πεις πιο Παναγιώτη για ευνόητους λόγους. Και θα ακούσει τον Παναγιώτη με προσοχή ότι θέλει να πει το παιδί. Δηλαδή έλεος, ρε παιδιά, κάνουμε και λίγο πλάκα. Έλεος. Ήρθα να δω, είχα τη χαρά να δω στη Τούμπα τον Μάρκος Ρόχο. Και κάποια στιγμή ο Μάρκος Ρόχο περνάει τρία άτομα και βγαίνει τέταρτος. Ο Μπάρκλεϊ σέρνει μαζί του δύο. Τι πεκτούρα είσαι εσύ, αγόρι μου. Τι πεκτούρα, πόσο κάνεις εσύ. Πόσο κάνεις εσύ. Τι παλιά βγάζεις πάνω στην κίνηση στον γκολ. Έτσι. Βγάζει, ξέρνονται δύο πάνω του και βγαίνει τρίτος. Του κάνει φάουλ. Δεν πέφτει, αντέχει. Συνεχίζει ο διαιτητής. Δηλαδή, να δω λίγο μπάλα, ρε εσύ. Εντάξει, να δω και λίγο ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Πάοκ σε παιχνίδι στην Τούμπα να μην κάνει ευκαιρία. Δηλαδή, έτσι. Φάση. Δεν έχει σημασία με ποιον παίζεις. Θα κάνεις κάτι, ρε φίλε. Παναγιώτη, 90 λεπτά δεν μπορεί να μου σου δίνει μια ευκαιρία. Αν έπαιζε χθες ο Ψαράς και ο Σκαρτάδος. Ναι. Για ένα ημίχρονο. Πες μου τι θα βλέπαμε. Σου λέω και πάλι, ή την προσέγγιση του αγώνα είναι όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το κλίμα. Γενικά, ρε παιδί μου, σου λένε να φύγει το παιχνίδι αυτό το κολοπέχνιδο, όπως λένε, και να τελειώνει η ιστορία. Αλλά, μα να εντάξει, φύγει. Okay. Ωραία, φίλε. Αλλά κάνει και δύο πραγματάκια. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Παναγιώτη, γιατί τα κόπη το λέτε. Γιατί λέω, ας πούμε, γιατί παίζει τον Μπρίγκοβιτς. Λέει για να πάρει λίγο χρόνο επειδή είναι τραυματίας. Ναι, με την ίδια λογική όμως περιμένεις ότι μάλλον θα τιμωρηθεί σήμερα ο Πασκαλάκης. Έτσι. Βάλε, ρε φίλε, το Ρέι. Γιατί παίζει ο Αργεντίνος γκολκίπερ. Κατάλαβες. Και θα πει δηλαδή, να σου πω κάτι. Τον Αγκό πότε περιμένεις να το βάλεις, ας πούμε. Περιμένεις να το βάλεις στα σπάτα. Σαν να λες Αγκόπ ακούγεται. Ναι, Αγκόπ λέω. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι οι ελληνικές ομάδες παίζουμε όλο το χρόνο για να βγούμε να παίξουμε με τέτοιες ομάδες στο εξωτερικό. Ναι. Και όταν έρχονται να παίξουν αυτές οι ομάδες στο εξωτερικό, λέμε άστο το μάτς να περάσει. Δηλαδή, τι θέλετε, η μεγάλη σας η νοοτροπία και η τέτοια είναι τη μεγάλη ομάδα. Μα δεν είναι για προσέγγιση του αγώνα, ρε φίλε Πάουκ, που πήγαμε Πάουκ Τσέλσι. Αυτό θέλω να σου πω. Όλη η αύρα, όλο ο οργανισμό Πάουκ, δηλαδή το καταλάβει. Το δίωνε αυτό το πράγμα. Όλη τη βδομάδα το δίωνε. Ή τη Βασιλεία που φέτο αποκρία έχασε μέχρι και από του Κυπρίου. Ναι, σου λέω και πάλι, αν ήταν ο αγώνα για Champions League. Το βλέπεις και από τον κόσμο, ρε φίλε, τώρα. Η συμμετοχή του κόσμου, δηλαδή, έχει, για το ΠΑΟΚ έχει σχέση με το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Δηλαδή, στο Champions League τι θα κάνεις. Θα έχεις μεγαλύτερη κατοχή. Μπορεί να είναι χούι αυτό, ρε φίλε, του κόσμου. Τι να σου πω. Είναι ο οργανισμός, πώς βγήκε όλο αυτό το πράγμα γενικά. Γιατί, πώς θα το πω. Γιατί, ρε, γιατί μιλάμε για δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Μισό λεπτό, ρε Παναγιώτη. Αν παίζαμε την άλλη εβδομάδα. Μετά από 15 μέρες με την Τσέλσι. Μισό λεπτό. Θα ήταν διαφορετική προσέγγιση. Μισό λεπτό, γιατί τα έχουμε χάσει λίγο. Να το έκανε αυτό ο Γαύρος, ναι, ο οποίος 130 χρόνια παίζει στο Champions League. Ναι. Και εγώ έχω να πάρω ποτάλι με 35 χρόνια. Αυτό ακριβώς. Και βρίσκεται ξαφνικά να παίζει το Europa League να το υποβαθμίσει. Ναι. Εσύ που το μεγαλύτερο όπως και εγώ είναι που έχει φτάσει στους 32. Στο Europa League λέω, έτσι δεν λέω για παλαιότερα για τα UEFA. Όχι, okay, εγώ έχω παίξει και σαν πρωταθλητής στο πρωταθλητριών. Εσύ σαν πρωταθλητής δεν έχεις παίξει. Και τι έκανες. Τίποτα. Α. Mm. Ωραία. Αντί λοιπόν να πει, γιατί δεν κατάλαβα, πώς το υποβαθμίζεις. Τι έκανες δηλαδή στη διοργάνωση αυτή και το έχεις ψυχώσει κανένα δύο-τρεις φορές. Τώρα κάνεις το χαζό, κάνεις δεν καταλαβαίνεις. Λες και παίζουν πάω κατρόμητο. Μα δεν δικαιολογείται να το κάνεις, ρε φίλε. Δεν δικαιολογείται, παίζει με την Τσέλσι. Και να σου πω και κάτι, μας πρίξανε τα ούμπαλα. Ποια? Ο Πάοκ παίζει με την Τσέλσι, ο Πάοκ παίζει με την Τσέλσι, ο Πάοκ παίζει με την Τσέλσι και ο Πάοκ δεν κατέβηκε να παίξει. Ένα παιχνίδι θα περάσει. Τότε όλη τη βδομάδα γιατί λέγαμε για αυτό το παιχνίδι. Και το μεγάλο παιχνίδι και η Θεσσαλονίκη με την Τσέλσι, η Θεσσαλονίκη το ένα, η Θεσσαλονίκη το άλλο και κατεβαίνει η Τσέλσι και βλέπει ότι η Θεσσαλονίκη έλειπε. Ή θα δώσει τη βάση συνολικά σε όλα. Ματσάρα. Ομαδάρα η Τσέλσι. Μία από τις καλύτερες ομάδες στην Αγγλία. Άρα. Όχι, μία, αυτή τη στιγμή είναι συμφωνώ με τις καλύτερες... αυτή τη στιγμή στις πέντε κορυφές του πλανήτη. Αυτό πάω να πω. Ναι, άρα μία από τις κορυφές του πλανήτη. Την αλήθεια. Και, φαίνεται, και ενώ λοιπόν είναι μία από τις κορυφές του πλανήτη. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ τρίτη πάσα. Αν έχει αλλάξει σου ναι, τον πλανήτη 8 φορές. Τρίτη σωστό. Πάσα δεν άλλαξες γιατί αυτός που πολυδιαφημίσατε και μου τον έχετε φέρει εδώ. Όχι, γιατί είναι και η άλλη και είναι η παιχτάρα τη παιχτάρα, ο παιχτάρα ο Βέρμπλουμ. Εντάξει. Την πεβίκανε φίλε την κατάπια. Εκεί που έχει πενταπλάσιο, οχταπλάσιο μπάτζετ από μένα. Την κατάπια. Την κατάπια. Στην πρώτη κοσάρι κατάπια. Τέσσερα έφαγε. Τι. Δηλαδή άμα δεν την είχε καταπιεί, πώς θα έχει φάει 12. Εντάξει, ρε φίλε, χάσαμε. Την κατάπια με τέσσερα. Επειδή πήγε δυνατά ένα δεκάλεπτο μέχρι να δουν αυτό. Όχι ένα δεκάλεπτο, είναι 20 λεπτό. Την κατάπια. Είναι και 20 λεπτό ευρωπαϊκό του Πάουκ. Όπως λέω, θέλω να είμαι δίκαιο. Το ευρωπαϊκό το χθεσινό του Πάουκ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χειρότερο Πάουκ. Έτσι. Τέτοιο 20 λεπτό όπως με την Μπενφίκα δεν έχω ξανακάνει τα τελευταία 30 χρόνια. Εντάξει, έχει το πρώτο 20 λεπτό, έχει δίκιο. Το οποίο είναι και λίγο και τη Τούμπα. Πάντα είναι τη Τούμπα. Εντάξει, και πάντα. Τι έγινε, πάντα. Ρε φίλε, που την κατάπιε. Πιστεύω και οι Χάρλεμ να έρθουν στην Τούμπα. Πρώτο 20 λεπτό θα έχουν και λίγο. Θα κοιτάνε λίγο. Θα μπερδευτούν λίγο. Πού είναι η ατμόσφαιρα, κάπνα. Και του Χάρλεμ θα χάσουν. Σιγάρα, εντάξει. Και του Χάρλεμ θα χάσουν. Και για να πούμε του διαγωνισμού, γιατί έχουμε χρόνο. Και μια βαθιά υπόκληση ακόμη. Τραγικό αγωνιστικά ο Πόντου Βέρμπλουμ.
Προφανώς δεν ξέρω αν είναι έτοιμο το παιδί. Εγώ λατρεύω τους Σουηδούς. Δεν είναι έτοιμο το παιδί, δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο. Αλλά όταν λέμε δεν είναι έτοιμο. Ένα μήνα είναι εδώ. Σουηδός, αδύνατος, ξερακιανός. Τους λατρεύω τους Σουηδούς. Δεν έχω διακοπή. Και όταν δεν είναι έτοιμο, δίνει λάθος πάσες. Αλλά. Μπράβο ρε Βέρμπλουμ. Τίμησε στον δυτικό πολιτισμό στη φασαρία του Άρντα με τον Ρούντιγκερ. Μπράβο ρε Βέρμπλουμ. Τον κρατά μία ώρα, τον ξανακρατά. Και μετά συνεχίζει με τον διαιτητή, ξανασυνεχίζει και εσύ πας και τον παρακαλάς και το κάνεις και έτσι. Μπράβο ρε Βέρμπλουμ. Τίμησες τον δυτικό πολιτισμό. Όπως είπα, μπράβο στον Ουάρντα που τα έκανε ρημαδιό, μπράβο και σε σένα που τίμησε τον δυτικό πολιτισμό. Περιμένω να δω και κάτι αγωνιστικά. Γιατί μέχρι στιγμής από σένα εκείνο που έχω δει είναι το χειρότερο κοντρόλ φέτος στην Ελλάδα. Στην Κρήτη που κάνει το κοντρόλ το πιο χωριάτικο που έχω δει. Γιατί με την Τρίπολη του χαρίζουν την κόκκινη, αλλά την ξεχάσαμε. Κόκκινη χαρίζει τον Κότσιρα, μην τα παίρνει. Ναι, αυτό λέω, αλλά μόνο τον Κότσιρα θυμάται. Α, γιατί μιλάει, sorry. Ναι. Επειδή έλεγε κάτι άρθρα 47, 52, 89, ναι. Η μπάλα φύγει μακριά κτλ. Δεν είναι πέναλτι κτλ. Γιατί παραπέμφθηκε ο Αλεξέ και ο Διαμαντόπουλο, ρε φίλε. Μήπω και είχαν μπουλάκι Snakes 4. Για πε. Παραπέμφθηκε. Α, ναι. 7-89. Ναι, πανηγυρίζω σήμερα για βρετανική ομάδα. Μην κοιτά τι έχει μέσα. Το είπε ο Χουάν Μάτα. Αλλιώ έπαιζα στην Ισπανία ο Χουάν Μάτα. Και στην Τζέλση και σε μένα που ήρθε αυτή η παικτούρα. Ο Χουάν. Ο πιο αδικημένο Ισπανό χάρτη τη γενιά του για ευνόητου λόγου. Έπεσε πάνω στη Ριάλα τη Μπαρσελόνα. Έχει πει άλλο παίζουμε εδώ εμείς οι Ισπανοί και άλλο εκεί. Στην Ισπανία λέει έπαιρνα 30 ανάσες στο ημίχρονο. Εδώ δεν παίρνω ούτε μισή. Της Ελλάδος παιδιά. Η κατοχή τελείωσε. Το ξέρεις το βλέπω το εθνικό. Ρε φίλε βγάλ το αυτό νομίζω ότι θα φύγεις ή ότι είσαι ασφαλή της Αριστοτέλης. Βγάλ το. Λοιπόν, 5 εισιτήρια για τη ματσάρα. Πάω ο Κάρης Τετάρτη στο στάδιο Τούμπας. Η Πέμπτη είναι αυτό, ρε. Τετάρτη. Πέμπτη είναι Ηρακλής. Πέμπτη πήγε ο Ηρακλής, να ξέρεις. Να ξέρω θέλω να πάω. Α, και εκεί διακοπές. Ελλάδος, παιδιά. Να καλύψω αγώνα. Ξενοδοχείο και πήγαινε έλα. Δεν είπα, θέλω να περιγράψω ζωντανά ακόμα κάποια. Μετά από πάω Κάρι θα λείψει. Ακούζει τώρα μαζί μετά από πάω Κάρι δεν θα λείψει στην εμπνευκοπή. Δεν γίνεται. Όχι, εδώ θα είμαι. Sorry. Έλα. Μυθικό 887. Αριανό που λένε μου 887. Καλημέρα σα. Εγώ τον αγώνα δεν τον είδα. Ομάδα που απέλησε την Εύα την ιατρό. Είναι κλαίο, ρε φίλε. Ούτε ματιά δεν τη ρίχνω. Ιστερόγραφο για την γιατρό που την έφαγε τότε με τον Μουρίνιο, μάλλον. Που γινόταν χαμό. Η Πορτογαλέζα. Ιστερόγραφο. Αληθεύει ότι ο τερματάς των μπλε είδε το ματ. Από την Κοσμοτέ. αλήθεια λέει. Ο Αριανό 887 αυτό. Την έπιασε την μπάλα. Α, και την κάτι άλλο, Κοσμοτέ. Μια φορά. Ναι. Κοσμοτέ. Μια φορά σε όλο το ματ ακούμε την μπάλα. Α, ναι, εκεί που τη διώχνει τέτοιο. Που είναι πέναλτι. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Χάσαμε το στοίχημα. Κοσμοτέ, σ' αγαπάμε. 45, ρε, σ' αγαπάμε. Είναι πέναλτι, τραβάει την φωνέλα. Σε θυμάμε, σε υμνούμε. Γύρνα και δύο φορές. Δείξε μας λίγο κερκίδα των Άγγλων. Κάνε και ένα κοντινό. Τόσες κάμερες έχεις. Δείξανε. Μία φορητή δεν έχει. Στο γκολ τρία δευτερόλεπτα. Ναι. Με τον τύπο με το βουλγάρικο φαν κλαμπ. Έχει φωτογραφία τον πρόεδρο της Τσέλσι που μοιράζει πατατάκια. Ναι, ο Παππούς. Α, παππούς, συγγνώμη. Ναι, τα πήρε από το κυλικείο, Ναι, έχει καμιά δεκαριά σακούλες πατατάκια, τα μεγάλα κιόλας. Ναι. Και τα μοιράζει. Πέντε ρίγανη. Κάνε ρε εσύ δύο κοντινές. Φτάνει, είδαμε Μακεδονία, Μπουγάτσα, Μπουγάτσα, Μακεδονία, Μπουγάτσα. Δείξε, ήρθανε Άγγλοι και Έλληνες από το Fan Club μέσα στην Τούμπα. Δείξε μου δύο κοντινά. Βέβαια, τραγούδι μηδέν. Τι είναι αυτό, ρε. Ναι, κάπου και πού να ακουστεί. Πέμπτο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκη έπεσε ο ανεμιστήρα στο κεφάλι των παιδιών. Α, προσέχαν τα παιδιά, έχουν να αντιδράσουν γρήγορα. Γι' αυτό τον κρεμίζουν λοιπόν, τα σχολεία στην Τούμπα. Πάμε διαγωνισμού. Πέντε εισιτήρια. Πάω Κάρι. Γι' αυτό λέει να κρεμίζει το σχολείο στην Τούμπα. Πέντε εισιτήρια. Πάω Κάρι κύπελο. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Μαγική παραστασάρα με ατελείωτο γέλιο. Εκκλησιάζουσε στο Αριστοφάνι απόψε θέατρο δάσου με τον Θεούλη Αντώνη Λουδάρο. Με τον πολύ πολύ καλό βετεράνο Γιώργο Κωνσταντίνου, με τη Σοφία Μουκίδου και άλλους εκλεκτούς συναδέλφους τους. Απόψε ώρα 9 θέατρο δάσους, δεν χάνεται. Είναι μάλλον από τις τελευταίες σταθμοί στην Ελλάδα. Όλο το καλοκαίρι γυρνούσε και παντού 503, έγινε χαμός. 503, πες. Δύο διπλές, Τόνις Φίνος στη Μονή Λαζαριστών. Ωραίος, Τόνις. Απόψε, τρελό πάρτι. Από νωρίς, από τις 9 η ώρα, με Τόνις Φίνο και την μπάντα του στη Μονή Λαζαριστών. Δύο διπλές. Και δύο διπλές αύριο το βράδυ, ανοιχτό θέατρο Σικαιών Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τι άλλο να σας δώσουμε, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή Σφήνος ή Παπακοσταντίνου. Αποστολή στο 54526. Ο 503 λέει καλημέρα σας. Χρήσανθε, αν και Αριανός, νομίζω σήμερα είσαι το άκυρο χειροκρότημα με αυτά που είπες. Κυνηγάει πρωτάθλημα. Τι θες να κάνεις ένα μάτς που ήταν χαμένο. Θα πάρει τα υπόλοιπα μάτς. Μα αυτό είπαμε, ρε φίλε. Αυτό το είπαμε. Αλλά ας βάλει να παίξουν λοιπόν. Αυτό είπαμε. Μα ο τρόπος που έπαιξε
Είναι σαν να κυνηγάει να πάρει το βαθμό. Δεν είπα να κυνηγεί σε φούλα ανοιχτά να πάει να πάρει το μάτς ο ΠΑΟΚ. Γιατί και όχι να μην το πάρει βέβαια. Αλλά λίγο κάτι ποδοσφαιρικό ας να βάλει. Τον Ακπομ. Ας βάλει το center for της ΚΑΠΑ 19. Έχει το πιο πλήρες ρόστερ. Το ακούμε αυτό εδώ και 3,5 αιώνες. Αυτό σου είπα. Σωστό. Δηλαδή να σέρνει ο Μπάρκλεϊ δύο μαζί του, να του σέρνει. Μπροστά να έχει άλλο, να τον περνάει και να βγαίνει τέταρτος. Κάτι σημαίνει αυτό. Πάντως μπράβο στο Μετροσπορ. Μπράβο στο Μετροσπορ. Ναι. Δηλαδή, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα, θέλεις να παίξεις ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχει ο άλλος 82-18 κατοχή. Δεν έχεις κάνει σουτ στην εστία. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Πρέπει να βρεις ένα θέμα. Αν λοιπόν δεν έχεις δει το μάτς χθες και έχεις μισή την εφημερίδα, δεν φαίνεται το σκορ και διαβάζεις χόρεψε Ζάμπα, λες κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Τζέλσι με γκολ του Ζάμπα. Και προφανώς, τελείωσε. Έκανε παπάδες ο Ζάμπα. Κέρδισαν την Τζέλσι! Και φυσικά ο Σάρι είχε ξεχωρίσει τον Μπέλκα από πιο μπροστά. Ωραία, πάρ' τον άντε να παίξει στην Αγγλία. 7-89, βγαίσανθε στον αέρα. Βρετανικότατη ομάδα είναι η Τζέλσι. Βρετανικότατη. Όπω παιδιά, πέφτει ξύλο σχεδόν για όλους τους διαγωνισμούς εκτός από το ΠΑΟΚ Άρης. Για θέατρο, σφήνο και Παπακοσταντίνου πέφτει σχεδόν ξύλο. Να είστε καλά, με το καλημέρα. Θα βουλιάξει η οθόνη, πραγματικά. Να είστε καλά. Θα πούμε μία ακόμη φορά τους διαγωνισμούς, αφού πρώτα δώσουμε την Media Mart, η οποία είναι κοντά μας, μας στηρίζει μετά τις διακοπές. Όλοι κάνουν comeback στη Media Mart. Comeback δηλαδή επιστροφή. Αν λοιπόν κάνεις comeback στη Media Mart και πάρεις λευκές συσκευές σε μοναδικές τιμές και επιπλέον θα έχεις 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Μέχρι 22/9 ισχύει η προσφορά. Δηλαδή έως και αύριο. Μην χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις αγορές στο καταστήματα Media Mart και στα mediamark.gr. Ο Γιαβορίδης, ο Σπύρος, ο Πεκταράς είναι κοντά μας. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Κάνει κούκλα την παλιά σου μπαλκονόπορτα που είναι έτοιμη να διαλυθεί με λίγα μόνο χρήματα. Γιαβορίδη Σπύρος, στην κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία 2315 53 93 10. Λοιπόν, ποιοι είναι οι διαγωνισμοί μας? 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άρης Κύπελλο Ελλάδος Greek FA Cup την ερχόμενη Τετάρτη στάδιο Τούμπας. 3 διπλές προσκλήσεις, εκκλησιάζουσες, ένα από τα μεγαλύτερα hits του λατρεμένου μας του Αριστοφάνη, 2,5 ώρες ατελείωτου γέλιου με τον Θεούλη Αντώνη Λουδάρο, τον οποίο τον βλέπω και πεθαίνω, πέφτω κάτω. Θεός Αντώνης Λουδάρος, τον έχω ημνήσει και στον δρόμο που περπατούσε και τον αγκάλιασα σαν τρελό στο λατρεύω. Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί του, Σοφία Μουκίδου, θα μας πει ο Σωτήρης δύο-τρεις άλλους που παίζουν μετά, τα έχω ξεχάσει. Αριστούργημα απόψε ώρα 9 εκκλησιάζουσες στο θέατρο Δάσους. Απόψε 3 διπλές για το θέατρο. 2 διπλές για Τόνι Σφίνο, τρελό 80's party στην Μονή Λαζαριστών. Και για αύριο 2 διπλές Βασίλης Παπακοσταντίνου στο ανοιχτό θέατρο Σικιών. Αυτό δεν τον εκτιάζεις. Για όλα αυτά. Το περνάει στον Τούκου. Να περάσει αυτό. FM και μου είπε η Μαριλού από το γραφείο του μανατζάρι. Λέει, μην πει. Από το γραφείο του μανατζάρουν. Λέει, δεν θέλω κριτική. Παρουσίαση μόνο θέλω. Λέω το ξέρω. Μαριλού είπες. Ναι, ρε. Ναι. Ναι. FM. Ναι, δεν την έβρισα την κοπέτα. Όχι, δεν είχαμε εγώ μια Μαριλού γι' αυτό. Να. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφει ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, έτσι. Τίποτα άλλο. ΠΑΟΚ ή θέατρο ή Σφήνος ή Παπακοσταντίνου ή και τα τέσσερα μαζί. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Μην γράψει κάποιο live γιατί είναι δύο live. Τόνι Σφήνος και Β. Παπακονσταντίνου. Περιμένουμε σχόλια και εντυπώσεις για ό,τι είδες και δεν είδες σε ψε. Για το κατά πόσο είναι fake news, fuck news που λέει και ο Πολάκης, το 18-82 στην κατοχή ημιχρόνου που έβγαλε ο Κοσμοτέ για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έβγαλε 18-82. Είναι πραγματικό ή είναι fake news?
Κάρα το όχι φάουλ στο Βιερίνη, αυτό το τσεκούρι που πάει πάνω στον Πέδρο, δεν το σχολιάζουμε. Στο χτύπημα του τέτοιου πάνω στον Νουάντα, ξέρεις τι σχολιάζουν από κάτω. Αυτό που το ανέβασε στο ίντερνετ. Ναι, ότι χτυπάει πιο μαλακά από την πρώην του αγοριού του. Καλό. 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 Μου ήρθε ένας φίλος μου που είπε να πω το εξής, ο Ασλαμάς είναι ο φίλος μου, ότι με τέτοια κατοχή μόνο η κομμαντατούρ έλειπε από την Τούμπα. Πραγματικά, τέτοια κατοχή έλειπε μόνο η κομμαντατούρ. Να πω ετεροχρονισμένα, είναι η πρώτη φορά που μαθαίνω κάτι στην συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα. Δεν το σχολίασα χθες αυτό, το ξέχασα. Όσοι οι συνέντευξη τύπου είναι... Δεν έχουν κανένα νόημα. Ευγένειες, φιλοφρονήσεις. Ειδικά και πριν ο ξέρουμε την ομάδα. Αυρότητες, ο Σάρι τον Μπάοκ τον έβγαλε περίπου σαν τη σούπερ ομάδα του πλανήτη. Ενώ σε αυτά γουστάρω το Μουρίνιο, ρε φιλέ. Ναι. Προκάλεσε λίγο. Βέβαια. Έτσι, ναι. Δεν είναι. Αλλά έμαθα κάτι όμως. Για πες μας. Έμαθα κάτι. Και εγώ και πολλοί άλλοι το βουλώσαμε που αμφισβητούσαμε ότι ο Μαουρίτσιο είναι Βραζιλιάνος. Το είπε ο Γουίλιαν. Θα δω τον φίλο μου τον Μαουρίτσιο που παίζαμε μαζί στην Κορίνθιανς. Άρα είναι αλήθεια, ο Μαουρίτσιο δεν είναι Ρουμάνος, δεν είναι Βούλγαρος. Το είπε ο Γουίλιαν. Και βάζουμε και ένα θεματάκι. Μετανάστη στη Βουλγαρία. Ναι. Περνάει στο 61ο λεπτό ως αλλαγή ο περήφανος Σέρβος Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς. Και τι κάνει στη θέση του Εύγεν Σακό. Γιατί φωνάει, σου λέει. Δίνει ένα χαρτάκι. Χαρτάκι. Δίνει ένα χαρτάκι. Στο στον Πόντους Βέρμπλουμ. Έλα ρε φίλε, είδες. Τι λέει το χαρτάκι αυτό. Θεματάκι. Τι μπορεί να λέει. Δίνει ο Πρίγιοβιτς χαρτάκι στον Πόντους Βέρμπλουμ. Τι μπορεί να λέει το χαρτάκι αυτό που έδωσε ο τρυφερός Σέρβος στον πιο τρυφερό Σουηδό. Μπορείς να πεις και εσύ. Πες. Κρατάμε το 0-1. Προβοκάτσια, δεν το δέχομαι. Θέλω κάτι πιο έξυπνο από του Τσαλτίδη. Τι μπορεί να έλεγε το χαρτάκι αυτό. Το συνηθίζει αυτό ο Λουτσέσκου. Ένα παιδί σου περνάει, δίνει χαρτάκι σε κάποιον άλλο. Γράφει με μεγάλα γράμματα mentality. Το αυτό το mentality. Η μία θέση για το θέατρο έκλεισε. Έκλεισε. Ποια. Δεν δώσε το γη στο γη 7. Α, ωραία, οκ. Okay. Ναι. Ο οποίος στέλνει τεράστιο μήνυμα, το διαβάσουμε. Το διαβάσουμε σε λίγο, γιατί από το θέατρο των ονείρων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επειδή δεν έγινε να δει φέτος τίποτα. Σου λέω κακομοίρα, σας πάω θέατρο κανονικό, κατάλαβες. Με το μεγαθύριο, τα νεαρά παιδιά. Κοίταξε, κατέβα να βαδιάσουμε ένα μήνυμα, θα μαζεύονται πολλά μετά με τις γραμμές. Και μας μείνανε μηνύματα χθες. Ντάνκαν Φέργκισον, Αριανέ, θα το διαβάσω σήμερα, φίλε. Μετά το είδαμε, sorry. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια, παιδιά. Πολλές συμμετοχές, ναι. Του Αριανού το διάβασε με τα 23. Πάμε στο 063. Μπαίνει για θέατρο ο Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού, γέννη μαθρέμα των δυτικών στοιχείων της πόλης. Μισό λεπτάκι, λίγο να το κατεβάσω, γιατί έχει του 503 που αναφέρεται στο Χρύσανθο. Το διαβάσαμε. Το βλέπω, ρε φίλε, το διάβασαμε. Το διάβασα. Το διάβασες. Το διάβασα. Απλά μείνε, κύριε Παναγιώτη, λίγο. Ναι, λοιπόν, λέει ο Γέστε 7, Παπαδόπουλα, μην βγεις ποτέ τσουλού. Καλά είσαι στο L. Europa League. Στο Europa League. Σε βλέπω να σπάς την εφτάρα που έφαγε τότε ο Ολυμπιακός από την Γιουβέντους. Τεράστιος Μπάρκλεϊ με Έριξεν, τον ήθελα Μάριε, λέει ο Γέστε 7. Έριξεν πολύ καλός, εντάξει, δεν ξαπλώνω κιόλας, πολύ καλός. Ρος Μπάρκλεϊ, μα αυτόν ήθελα το καλοκαίρι στην Αγγλία. Αυτός έλειπε. Ή ο Γουίλσιρ, ο υγιής Γουίλσιρ, γιατί πάντα πάλι χτύπησε και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός. Αλλά κυρίως το Ρος Μπάρκλεϊ, για τον οποίο Μπάρκλεϊ που είδατε χθες στην Τούμπα, μου είχε πει ο μπαμπάς του Απόστολου του Βέλιου, τον έχω δει προπονήσεις με Everton τουλάχιστον 5 φορές, κρεμιούνται Μάριε, λέει, πάνω του όλοι για να του πάρουν την μπάλα. Όλοι από πάνω του. Και του λέω, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Τον Μπάρκλεϊ τον θυμάστε ίσως κάποιοι στον ημιτελικό Under 20 Ελλάδα-Αγγλία 1-0 στο 89 με γκολ του Μπάμπη του Λυκογιάννη. Έπαιζε στον Ολυμπιακό το λέει ο Μπάμπης. Μαζική εικόνα. Το μάτς είναι για 4-0 υπέρ των Άγγλων και το κλέβει η Ελλάδα στο 89-1-0 με τραγικό λάθος του μαύρου του αμυντικού που είχε η Αγγλία εκεί στα δεξιά. Σε εκείνο το μάτς, αν το δείτε, στον Μπάρκλεϊ κρεμιούνται συνέχεια 2 και 3 Έλληνες. Όταν λέω κρεμιούνται, κρεμιούνται στην κυριολεξία από πάνω του για να του πάρουν την μπάλα. Επίσης σχολιάστε το άλλο μάτς εψεσινό, γιατί Έλληνες είμαστε και η ελληνική ομάδα έπαιζε. Δεν σκόραρε ελληνική ομάδα τελικά. ΟΣΦ 1925 Παναγιώτη, Ρεάλ Μπέτις 1907-0-0. Ρεάλ εμετική εμφάνιση Μπέτις. Ρε Μπέτις. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Τι φοράς, ρε Μπέτις. Πω. Τι είναι αυτό, ρε μάτια μου. Δηλαδή τη βγάζουν οι φίλοι και λένε: ωραία είναι να τη βγάλουμε αυτή φέτος. Είπα, θα πει άλλο ένα εσύ. Ναι, Παναγιώτη. Δηλαδή βγαίνει η Μπέτις και μου ήρθε. Θα έκανα με το. Ενώ έχει ωραία μπλούζα γενικά. Πράσινο άσπρο, έτσι κλασική. Ρε παιδί. Βγαίνει πράσινο άσπρο, ωραίο. Σωτήρι, είδε καθόλου Μπέτις έστω μισό λεπτό. Όχι. Τι είναι αυτά, ρε εσύ. Πάτε καλά.
Ισπανική ομάδα παίζει Λα Λίγκα. Μια χαρά ομάδα, ωραία ομάδα. Με διεθνείς, με ποιότητα, με αυτά. Βγαίνεις με αυτή την εμφάνιση. Τι να πω ρε παιδιά, ζήτω Κισαμικός. Να. Ζήτω η κάτω Παναγιά Σερών. Δεν τρέπεστε λίγο. Μετικές μπλούζες. Νόμιζα ότι βγήκαν τίποτα κλόουν. Λέω, α, είναι Ολυμπιακός και βγαίνουν και τίποτα κλόουν. Μετά θα βγει η Μπέτης. Ζήτησαν να βγουν χωριστά φαίνεται οι άνθρωποι. Πάτε καλά ρε εσείς. Και φυσικά βαθιά υπόκληση. Σε ποιο για μέσα μας. Στην ατελείωτη ομορφιά του Πειραιά. Ναι. Μαρίνα, άρε, Μαρίνα, λιποθύμησα Μαρίνα, πάλι. Μαρίνα, Μαρίνα. Δείχνει η κάμερα το εσένα. Το Μάριο κάνεις και κλαίει. Κούκλα, με το μαλλί, κάτσε καλά, με το έντονο κόκκινο κραγιόν μετά από πολύ καιρό, με απλό navy blue blazer και άσπρο μακό, με το διακριτικό κοσμηματάκι. Πόσο κούκλα είσαι ρε Μαρίνα. Φτού, φτού, φτού. Πόσο κούκλα είσαι ρε Μαρίνα. Πόσο κούκλα, πραγματικά. Για το πραγματικά. Ήταν ύπνος το μάτς, για πες μας. Το μάτς. Ήπνος όχι. Κατάλαβα από την έκφρασή του. Όταν κάνεις σαν τον Ταύρο. Εντάξει. Οκ. Και κάτι άλλο για τον Χόακιν. Τον αρχηγό της Μπέτης. Τον πάω με τα χίλια. Νομίζω ότι συμπαθούν τον Χόακιν όλοι. Μεγάλη καριέρα. Βαλένθια, Φιωρεντίνα, Μπέτης, τώρα δεύτερη. Χόακιν σε πάω, αν και Ισπανός, σε λατρεύω. Σε προσκυνώ. Ρε εσύ, τώρα στα γεράματα. Πλατινέ μαλλί. Ρε Χόακιν, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ. Με τον Καρέλη κάνει παρέα. Α, το Καρέλη, το παιδί του πάει, είναι άλλο φάρο ο Καρέλη. Είναι και άλλη φάση το παιδί με άλλο. Όχι που τρελαίνομαι, ρε Καρέλη και εσύ είναι εντάξει. Αλλά είναι και λίγο κάγκαρο ο Καρέλη, εντάξει, από την Κρήτη. Ρε Χόακιν, τώρα στα γεράματα, 37 μισό, πλατινέ μαλλί τσουλούφια πάνω σηκωμένο. Πω. Να ζηλεύει. Για τον βοηθό του προπονητή τη Έλση θα κάνει βάλει quiz. Δεν το λέω, γι' αυτό στο αναφέρω. Για τον Χόακιν, ο φίλο ο Παναγιώτη λέει 31-69 λέει, ήταν η κατοχή. Στον Ολυμπιακό. 31-69. Όχι, όχι. Στη Μίτη Τσέλσι. Ναι. Ούτε για αστείο, φίλε. 82-18 έφτασε. Απλά 31-69 έγινε στο τέλος που κρατούσε την μπάλα ο Πασχαλάκης αγκαλιά. Μπράβο, μπράβο. Για το Γαύρο λέει: δεν σε βλέπω να λες τίποτα που είχε 26-74 κατοχή. Μήπως είσαι προκατηλημένος, φίλε. Όχι, ρε, ο Γαύρος. Είναι ψεύτης. Πάρε τώρα το σημείο. Ο Γαύρος 31-69 με κόρνερ. Ο Γαύρος είχε και 5 τελικές όμως. Και πολύ καλές τελικές. Έκανε και 5 φάσεις. Έπαιζε με την Μπέτης, όχι με την Τζέλσι. Σωστό. Πολύ καλές. Σωστό. Με μια πολύ καλή ισπανική ομάδα. Σωστό. Η Τζέλσι είναι στις 5 κορυφαίες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή λέει και ο φίλος, διάβασε τον 845. Διάβασε τον 845. Ο 845 λέει. Ξεκινάει. Εντάξει, ρε μάγκες. Λοιπόν. Ο Άρχος. Εντάξει, ρε μάγκες. Να φύγει. Καλημέρα, παιδιά. Μάριε, θέλω άποψη για Γκρέτα Βαν Φλίτ. Έχει ξαναστείλει, νομίζω εσύ είσαι. Ρε εσύ, αυτή εδώ. Απορώ πώς οι Led Zeppelin δεν τους έχουν κάνει μήνυση. Τους έχουν ξεπατικώσει. Ναι, ρε φίλε, μιλάμε για Πάο Τσέλσι τώρα. Είναι άσχετος αυτός και εσύ μπαίνεις στο τρυπάκι. Έχουμε τέτοιο κοινό. Δεν είναι άσχετος. Χαλάει την εκπομπή όμως. Μια χαρά. Είναι για μήνυση από τους Led Zeppelin. Είναι για μήνυση από τα αθλητικά ραδιόφωνα σήμερα. Αλλά είναι ωραίοι. Πάμε τώρα στον 845. Εντάξει, ρε μάγκες, χάσαμε 0-1 από την Τσέλσι. Τι να κάνουμε, το παλέψαμε. Αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα γκολ να ισοφαρίσουμε. Εγώ αυτό θα λέω στα εγγόνια μου πάντως. Και λόγω σκορ, εσείς πείτε το αντίθετο. Μουάχαχαχαχα, Μάριέ μου! Δεν σχολίασες χθες την τεράστια άλλαξο της Γιουβέντους. Αλλαγή, μάλλον θέλει να πει. Αλλαγή! Βγαίνει και ντύρα και μπαίνει τσάν. Κλαίω! Χαχαχαχα, φίλε, ρώτα τι έγινε στο match point που το σχολίασα. Ρώτα τι έγινε. Βγαίνει ο Κεντήρα, η τεράστια ποδοσφαιρική απάτη. Και μπαίνει ο Τσάν. Να πω κάτι βέβαια. Ο Τσάν είναι ένα ίχνος καλύτερος. Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ. Ο Τούρκος. Κεντήρα τεράστια απάτη από τις πιο απάτες αλλαγές. Όντως, μπράβο ρε Θουβού. Βγήκε ο Κεντήρα και μπήκε ο Τσάν. Ζήτω ο Τζιόλης. Να το πω έτσι. Το ζήτω ο Αλέξανδρος Τζιόλης. Είπε Τζιόλης και διαμαρτύρεται στο στομάχι μου. Το άκουσα. Το άκουσε, δε φίλε. Δεν έφαγες τίποτα. Όχι. Να τρως πρωινό. Ναι, πρέπει. Εγώ δεν τρώω ποτέ. Εσύ αυτό πώς το κάνεις. Τι. Είδες τι έκανε. Το ρωτάω, έφαγες τίποτα. Όχι. Πώς το κάνεις αυτό, πώς μπορείς να φύγει. Δεν μπορώ να κάνω καταφατικό για το κεφάλι προς τα κάτω. Μάρι, διάβασε το 007. Ο 007, παοξίζει, λατρεμένος. Ναι, ναι, να το εδώ πέρα. Μην το ξεχάσει. Α, ωραίος, ωραίος. Καλημέρα, Μάρια και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, Μάρια και οι υπόλοιποι. 17 κλάσεις πάνω η μεγάλη Τσέλσι. Η μόνη παραφωνία, ο Μάτζιος που έχουμε για σεντερφόρ. Το Μωράτα εννοεί, προσβάλλει στο Βαγγέλη. Πάμε το άλλο Σάββατο να δώσουμε ένα μάθημα. Το δικό, τον Μπρίγιοβιτς. Το Μωράτα εννοεί. Το Μωράτα. Η μόνη παραφωνία, βέ. 17 κλάσεις πάνω η Τσέλσι.
Έτσι, η μόνη παραφωνία, ο Μάντζιος που έχουμε, προφανώς είναι το Μωράτα. Ο Πρίγιοβιτς θα την πει και αλλαγή. Δεν νομίζω ότι τον πει ο Πρίγιοβιτς. Λέει που έχουμε, λέει που έχουμε. Ναι, ρε φίλε, το άλλο Σάββατο με την ομαδούλα με τα κόκκινα, τη Λίβερπουλ εννοεί. Συνεχίζει, είναι, είναι ΠΑΟΚ και Τσέλσι. Χάζεψες! Παναγιώτη είναι ΠΑΟΚ και Τσέλσι. Τι εντάξει. Και φαίνεται, λέει. Από την κουτουλιά χθες έχεις χαζέψει. Πάμε το άλλο Σάββατο. Εσύ έπρεπε να παίξεις σεντερφόρ. Πάμε το άλλο Σάββατο να δώσουμε ένα μάθημα στην ομαδούλα με τα κόκκινα. Κυριακή κάνουμε άνω κάτω Ουζουνίδη και την Ντεμέκ πρωταθλήτρια. Μπάτμαν, συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη η μόνιμη. Το βγάζω από το αυτόματο γιατί αυτό το πράγμα είναι εκνευριστικό. Βγάζω για λίγο, για λίγο. Θα το κάνω. Μην στεναχωριέσαι, δεν το έλεγχο. Επειδή έχει πολλά μηνύματα, φίλε, είναι εκνευριστικό. Ναι. Να μην είχε. Λοιπόν, Βασίλης καλημέρα, Ιωάννη καλημέρα και καλή συνέχεια, να είστε καλά παιδιά. Σφήνος, ναι, η Ιωάννα καλημέρα, να είστε καλά. Όσοι λέτε καλημέρα, κανονικά παιδιά, ο Χάρης μπαίνετε για συγκλήρωση, κανονικά παιδιά. Κανονικά. Ήθελε να μπει Champions League για να παίζει έτσι. Για πες, απάντησε φίλε. Απάντησε. Δεν με ενδιαφέρει, μόνο η Άγκο ενδιαφέρει την Κυριακή. Δεν έχει, ρε, τελείωσε. Τελείωσε. Δηλαδή, μια εβδομάδα μας πρίξατε τα ούμπαλα για την Τσελσάρα και την Ομαδάρα και την Παοκάρα και τα λοιπά. Και μπήκατε και παίξατε, έτσι, φίλε, σαν το Σμυρναϊκό Βαθυλάκου. Ο Σμυρναϊκό Βαθυλάκου με τον Μπάκα Center 4, μια τελική θα έκανε. Ελεηνή εμφάνιση, αλλά ανοίξει το παρελθόν. Βλέπουμε μπροστά. Τώρα μιλάω σαν εκπρόσωπο τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, θα του πει στη Μίλα που πει. Βλέπουμε μπροστά. Το παιχνίδι με τη Τζέλση ανοίξει στο παρελθόν. Πρέπει να κερδίσουμε την ΑΕΚ για να πιάσουμε την κορυφή τη βαθμολογία και να μην κατέβουμε ποτέ από εκεί. Το Λουτσέσκο το γουστάρετε. Τι, γιατί όχι. Εγώ συμπαθώ τον Πάτο. Αυτή η ηρωνία που πουλάει για τα πάντα. Ποια είναι η ηρωνία? Είναι ο συνάδελφος, κάνει δουλειά. Ναι. Μιχάλης Μελισσίδης, τα είδες εσύ αυτό? Ναι. Για πες μας. Για πες το, δεν τα είδα αυτά, δεν μπορώ να βρεθεί. Και πάντα, κάνει ρεπορτάζ. Μελισσίδη. Είναι με το που τελειώνει το μάτς. Ναι. Τις δηλώσεις εντός του αγωνιστικού χώρου. Ναι. Χώρο, πριν, ναι, την press conference. Είναι ο Λουτσέσκο. Μελισσίδης με δύο σίγμα. Είναι ο Μελισσίδης. Περιμένει ο Μελισσίδης γιατί ο Λουτσέσκο χαιρετάει τον Γουίλαν. Ναι. Ναι. Κάπου τον είχαν, τον είχε. Βίλιαν. Ναι. Ναι, κάπου τον είχε. Όχι τον Ρόνι Βίλιαν της Λίβερπουλ. Ναι, τον Βίλιαν. Ναι. Τον Βίλιαν. Αυτόν, ναι. Τον είχαν κάπου, αυτόν, ναι, που βάλει τον γκολ. Ναι. Ναι. Σε πρώτο, στο δε, πλασέ, στο κάπου πρώτο. Τον είχαν. Και για 84 λεπτά μετά η Τσέλσι δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ. Σωστό. Είναι γι' αυτό ένα σωστό. Σωστό. Καλό, σωστό. Καλό, σωστό. Καλό. Επίτευγμα. Τον χαιρετάει λοιπόν, προφανώς γνωρίζετε και τα λοιπά. Ποιο γνωρίζετε εσύ? Από κάπου τον ξέρει, όντως. Κάπου διάβαζα. Όχι, κάτι διάβαζα, τον είχε. Τον έφερε ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς τον είχε πάει, ναι, αυτό. Από τον μπαμπά τι τον είπε για. Ναι, τέλος πάντων. Αφού δεν τον γνωρίζει, λέει, γιατί δεν φεύγει. Το ρωτάει, του λέει ο Μελισσίδης. Ναι. Λέει, σας είδαμε, λέει, περιμένατε να χαιρετήσετε τον Γουίνα. Να γλύψετε. Όχι, με ερωτηματικό στο τέλος. Περιμένατε να χαιρετήσετε τον Γουίνα. Και λέει, όχι, περίμενα εσένα. Το έκανε αυτό στο Μιχάλη Μελισσίδη. Στον αέρα. Φεύγω. Μπράβο, πολύ καλός. Έτσι θέλετε. Έτσι θέλετε, για σλαμάδες με δύο σίγμα του κόσμου. No, I was waiting for you. Μα είναι μάγκας δηλαδή αυτός τώρα. Είπε I was waiting, he waited for you. Κάτι τέτοιο. I was waiting, δεν είπε. Έτσι θέλετε εσείς για σλαμάδες με δύο σίγμα του κόσμου. Να πω κάτι, και καλά τον έκανε και σε δυο φορές ο Μελισσίδης. Λες πει κοτσάνα σε άλλα. Δηλαδή έκανε μαγιά. Έκανε μαγιά τώρα. Μαγιά είναι, μαγιά. Περίμενε, τι έχει πει. Να σου κάνει ερώτηση. Αν θέλω να προπονητή του Άρη. Θα το έλεγες έτσι, θα το έφυγε. Τι έχει πει ο Μελισσίδης. Τι έχει πει ο Μελισσίδης άλλες φορές, δύο φορές, τι είπες. Άλλες δύο-τρεις φορές ο Μελισσίδης και το έχω κάνει θέμα. Το συμπαθώ τον Μιχάλη, κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο, τον έχω στείλει και χαιρετισμούς. Έχει πει πατάτα ερώτηση στον. Με το ξεκίνημα, πατάτα ερώτηση στον Λουτσέσκου. Θα μου πει άλλο πατάτα ερώτηση, αλλά το είπε. Ήταν πατάτα άσχετη ερώτηση. Και το έχω κάνει θέμα εδώ. Τι εντάξει, ερώτηση ήταν τώρα αστεί. Ο Λουτσέσκου το είπε έτσι, όχι, περίμενε εσένα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι, το έχω σημειώσει, δεν κάνω πλάκα. Δεν το είδε αυτό, σου ξέφυγε αυτό. Μία ήμουν με το Σωτήρι. Ξέρεις τι, κατευθείαν το άλλαξε για να πάμε Ολυμπιακό. Αφού σταμάτησαν οι άλλοι το τάβλι μπροστά. Για να δούμε Ολυμπιακό. Είπε, ναι, καλά, το μάτς, λοιπόν. Ο Μελισσίδης ανέφερε ποιος καθόταν δίπλα στον, δίπλα στον προπονητή της Τσέλσι, σαν βοηθός. Δεν ήταν δικό του θέμα. Α, δεν ήταν. Ο Γκουντούλας ο Κώστας και τον πάγκο της Τσέλσι. Πιτώνεξε τον πάγκο καμιά 15 φορές. Κάτσε. Είπε. Ρε Γκουντούλα. Αλήθεια. Ο μεγαλύτερος τέτοιος στην ιστορία της Τσέλσι. Ρε Γκουντούλα. Ρε Γκουντούλα. Άλλο, καλημέρα παλικάρι μου. Σε συμπαθώ, σε εκτιμώ. Πώς τον είπες, Γκουντάρ. Τι είπες, ο Κώστας Γκουντούλας, ο ρεπόρτερ για τον πάγκο της Τσέλσι. Δεν έχουμε δει, είμαστε πολύ μακριά για να δούμε ποιον σήκωσε. Καλά, από πού κάνεις από τα σπάγκο. Πόσο μακριά. Φιλέ. Και κάτι άλλο. Πρόβλημα είναι η πάγκη αυτή τη στιγμή. Τρία σκαλιά. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Αυτό το πράγμα δεν βλέπω. Εγώ κατάλαβα. Μακριά. Είναι στον πάγκο τη Τσέλσι και η τέτοια γίνει από την άλλη μεριά. Εγώ από την τηλεόραση κατάλαβα, από την κοψιά, ότι είναι ο Φάμπρεγκας. Ναι. Τον Φάμπρεγκας σήκωσε. Εντάξει, όχι εμένα. Δεν τον ήξερε, εντάξει. Μην τρελαθούμε. Αμά πια ρε Μάρια και εσύ. Καλημέρα, Ζουμουσού. Εσύ δεν μπαίνεις, φίλε, με τίποτα. Για κανένα από τα δύο. Ούτε τέτοια, ούτε πάω. 456. Εσύ δεν μπαίνεις με τίποτα, φίλε. Εντάξει.
Κάποιο άλλο δεν έχουμε. Ναι. Νομίζω πάνω Παναγιώτη έχουμε κανένα άλλο. Όχι, εντάξει, εντάξει. Πάτα τώρα refresh. Δες τώρα μήνυμα που θα δει. Πάτα λίγο refresh. Πάτα refresh. Ορίστε. Refresh πάτα. Τσαπ, πάρ τα μηνύματα. Πώς θα έρθουν τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, θα πάμε σε break. Ανοίγουμε γραμμές, αλλά θα λέτε όνομα και ομάδα. Θα είστε περιεκτικοί και με ρυθμό. Μην ξεχνάς, 5 εισιτήρια πάω κάρι σκύπελο δίνει σήμερα η Τρόικα. 3 διπλές για απόψε εκκλησιάζουσες με Γιώργο Σαντίνου και Αντώνη Λουδάρο. 2 διπλές απόψε Τόνι Φίνο, τρελό πάρτι, Μονίλα Ζαριστών. Και 2 διπλές για αύριο Β' Πάπα Κωνσταντίνου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Κοντά μας ο Γιαβορίδης ο Σπύρος δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Δίνει πλησέ σίτα προσφορά για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Αλουμίνια, εμπορία και επισκευή και κουφωμάτων στην κάτω τούμπα Επταλόφου 31. Τελευταία μέρα σήμερα, προσέξτε. Έχουμε πόσο 21, αύριο, δεν έχουμε. Αύριο. Ως 21. Μέρα. Ναι. Πρόλαβο 22 είναι και η ιδέα και η αύριο είναι η μέρα. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο ο Μάριο. Τελευταία μέρα που το λέμε εμείς για την Παρασκευή. Ναι, ως 22 είναι γι' αυτό. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, από τώρα σώτο. Λοιπόν, πλυντήριο θες, ψυγείο θες, κουζίνα θες. Όποια οικιακή συσκευή και αν χρειάζεσαι για να νεώσεις ή να δημιουργήσεις το νέο σου σπίτι, θα τα βρεις στη MediaMarkt σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Πρόλαβε ως 22 ενάτου κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Επιστροφή. Ορίστε το www.epistrophe.eurobank.gr. Μη χάνεις χρόνο, κάνε τώρα τις αγορές στα καταστήματα MediaMarkt και MediaMarkt.gr. Τεράστιος οπαδός του ΠΑΟΚ, το κουφό, στέλνει μήνυμα για το χαρτάκι που έδωσε ο Πρίγιοβιτς στον Βέρμπλουμ. Επειδή η προπονητική ιδιοφυΐα έχει χιούμορ, τι άλλο να έγραφε το χαρτάκι. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, ένα καμπά παρακαλώ. Ας πούμε τώρα δασκαλάκι, θα πούμε. Όπα, Σωτήρι μου καλά, είσαι τώρα εσύ. Σωτήρι δασκαλάκι έχουμε και σήμερα, ξέρεις, κάνει τα μαγικά ξέρεις του. Ξέρεις ότι μόλις φεύγεις ξεφωνίζει. Το ξέρεις. Όχι, δεν ξεφωνίζω. Άκου να σου πω, επειδή εγώ τα λέω όλα μπροστά. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι τώρα είπα το εξής. Είναι, λέω, φαινόμενο ο Σωτήρης. Ναι. Προφανώς είναι ο βιονικός άνθρωπος. Προφανώς. Ναι. Όταν δει από εδώ να έρχεται, δει την σκιά της Αναστασίας, είναι ήδη στο σανσέρ. Άλλο αυτό. Το η μαγεριά αυτή ήταν πολύ μαγεριά! Με είπε και βλάκα στον αέρα. Αυτό είναι. Δεν είπε ότι σε βλάκα. Αν κάνω μήνυση, μένει η κορούλα του, την οποία τη λατρεύω και τη σέβομαι, τρεις μήνες χωρίς γάλα. Όχι. Όχι. Γιατί από συμπαράσταση θα γεμίσει γάλατα. Θα πάμε όλοι να τον δίνουμε να του συμπαρασταθούμε που είναι απέναντί σου. Αυτό θέλει κι αυτό. Αυτό θέλει κι αυτό. Και καταρχήν δεν σε είπε βλάκα. Πήγε να πανηγυρίσει ένας... Ω! Βλάκας! Ω! Έπεσε την τάφρο που παίκτησε τη Ζυρίχη. Εκπληκτικός. Α, δεν το είδα αυτό. Είπε λίγο έφα, χθες. Δεν το είδα αυτό. Βάζει το πέναλτι. Ναι. Στην Κύπρο. Πηδάει πάνω από τα... Α, μες στην Κύπρο. Μες στην Κύπρο, ναι. Βάζει το πέναλτι. Μπορεί να ήταν η πράσινη γραμμή, ρε. Πηδάει πάνω από τις πινακίδες και πάει στους οπαδούς της Ζυρίχης. Αλλά έχει ένα τυχάκι. Το οποίο τυχάκι όντως δεν φαίνεται ότι είναι τάφρος. Και πηδάει και το τυχάκι. Και φαίνεται η φάτσα του, είναι εκπληκτική η φάτσα του που αντιλαμβάνεται στον αέρα! Άρα, καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι έτσι. Τακ, 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 τακ. Και εδώ. Καταλαβαίνει τι γίνεται. Και κάνει πίσω κινούμενα σχέδια. Όχι. Χλωμιάζει και πέφτει κάτω. Και τρέχουν όλοι. Εσύ προλάβεις να δεις σε πρώτο χρόνο ότι χλωμιάζει κιόλας και πέφτει κάτω. Τα είδες όλα αυτά. Θα το δεις και εσύ. Με τη μία. Ωραία. Σε παραδέχομαι. Έτσι. Ωραία, ωραία. Ήθελε να μπει Champions League για να παίζει έτσι ο Αλέξης Πυρόπουλος. Αν δεν το ξέρω. Τι χάσος είσαι. Μιλάμε για μεγάλο ηλίθιο. Μιλάμε για πανηλίθιο. Γράφει για την τρέλα του Ζαμπά. Λοιπόν, αδέρφια, Σωτήρη, λίγο δυνάμωσε μου και δεν ακούω τίποτα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Όλοι οι διαγωνισμοί νικάνε το Πάο Κάρις. Είναι απίστευτο. Πέντε εισιτήρια Πάο Κάρις. Νομίζω ότι έχουμε μία συμμετοχή, αν δεν κάνω λάθος. Ή μία ή δύο. Πέντε εισιτήρια πάω Κάρι Σκύπελο, τρεις διπλές, εκκλησιάζουσες, παραστασάρα απόψε, 2,5 ώρες, ατελείωτο γέλιο, με Θεούλη Αντώνη Λουδάρο, με βετεράνο Γιώργο Κωνσταντίνου, με Σοφία Μουκίδου, σε μια πραγματικά παράσταση υπέροχη η οποία περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι. Δύο διπλές, απόψε είναι έτσι, 9 η ώρα. Δύο διπλές, Τόνις Φίνος, απόψε Μονίλα Ζαριστών, τρελό 80's party με τον Τόνις Φίνο και δύο διπλές για αύριο, Β' Παπακωνσταντίνου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα ΠΑΟΚ ή θέατρο ή Σφίνος ή Παπακωνσταντίνου ή και τα τέσσερα, αποστολή στο 54 526.
Καλημέρα, παιδιά. Καλή κομπή, λέει ο Γιώργος Μπαίνει για το Σφήνο. Εσύ, το 503 Βαγγέλης... το διαβάζετε σίγουρα. Που λέει θα πάρει τα υπόλοιπα μάτς. Ποιο βρε παλικάρι. Εδώ πέρα. Το διάβασα, ναι, γιατί. Βγήκε έξω, φίλε. Ήταν 10 και μισή το διάβασα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23 10 287 888. Να είστε περιεκτικοί με ρυθμό, σύντομοι, ουσιαστικοί. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο παδός του Άρεος από το κέντρο, ο Αλέξανδρος. Ωραία μέρα, παραμιλάω από χθες με το επίπεδο των δημοσιογράφων της πόλης. Δεν ακούστηκε. Πάμε ξανά λίγο, Αλέξανδρο, γιατί μιλάει με το επίπεδο των δημοσιογράφων της πόλης. Θα μιλάω με το επίπεδο των δημοσιογράφων της πόλης από χθες το βράδυ. Είναι πολύ υψηλό. Ναι, ναι, από ό,τι μας είπανε, ομάδα της Premier League δεν παίζεται στα ίσια από ελληνική ομάδα. Ναι. Προφανώς η Manchester City έπαιζε στο Λουξεμβούργο, στο πρωτάθλημα εκεί, ε. Έτσι. Μήπως κάνω με την Τούντολανς μαζί. Αυτό το σημερινό το πρωτοσέλιδο, ότι με την ΑΕΚ θα είναι άλλη ομάδα, να καταλάβω λίγο τι θα βάλει μέσα, δηλαδή το Μέση, το Ρονάλντο και τον Ινιέστα. Κυριακή κοντή γιορτή. Ναι, θα είναι άλλη. Θα σου πω τι θα είναι. Φτισίδια, κλωτσιές, σμπροξίδια. Εγώ πάντως το συμπονώ τον πρόεδρο του συντοπίτη εδώ, διότι τον πείσανε να δίνει ένα 200, πόσο δίνει, σε αυτό το Βέρμπλουμ, και 1,5 σε αυτό το Χατσερίδι, να πούμε. Δεν είναι και σιώπης, εντάξει. Καλά, δηλαδή, τον Χατσερίδι του τον φόρτωσαν. Τον Χατσερίδι του τον φόρτωσαν τον καημένο. Εκτός αν θέλει να τα δίνει, ρε παιδί μου, γάλλος όλος άνθρωπος. Απλά εσύ, Χρυσανθέ. Ναι. Συγγνώμη, ρε αγόρι. Γιατί δεν έλεγε χθες ο φροντιστής τους να πετάξει μια μπάλα μέσα να παίζουν και οι δικοί τους. Αφού οι άλλοι αλήθειες, οι άλλοι είχαν την μπάλα και δεν τους τη δίνανε. Θα το κάνεις στο Ολύμπικο όταν παίξει ο ΠΑΟΚ με τη Ρώμα ή στο Μάντσεστερ όταν παίξει με τη Σίτη. Κατάλαβες. Να πούμε γιατί αυτοί οι αλήθειες δεν θα παίξουν. Μάντσεστερ έφερε 0-0 εδώ Σίτη. Το πανό απέναντι, κάτι για Μακεδονία που έλεγε, δεν το είδαμε ολόκληρο μία φορά. Μισό-μισό σε κάθε ημίχρονο. Δεν το είδαμε ολόκληρο. Απίστευτο, δεν υπάρχει. Α, η Μακεδονία έγινε ανταλλαγή με το γηπεδάκι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως το ρεκόρ στο ύπο Ιστάρης δεν έσπασε χθες, να ξέρεις. Εσύ τώρα λέγει αυτά που θέλεις, προφανώς στάσεψες και εσύ πρωί-πρωί. Έτσι, το ίδιο που λες για τους άλλους, θα το πούν και εσένα. Προφανώς πρωί-πρωί τα τσούζεις. Να πούμε και λες αυτά που... Τσούζεις το πρωί. Θα δείτε. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε περιμένω και την επόμενη Πέμπτη, το πρωί. Καλημέρα. Επόμενη, περιμένουν δύο γραμμές. Καλημέρα. Μπορείτε να καλείτε και στις άλλες. Ναι, καλημέρα. 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 Όνομα και ομάδα. Αποστόλης ΠΑΟΚ. Αποστόλης, πατός του ΠΑΟΚ από τη Μεγάλη Βρετανία. Μ' αρέσει που απαντάει ο Αποστόλης. Άντε να πεις Αποστόλη σήμερα. Να χαίρεται ο Σάντος και ο Μπενίτεφ το τρισκατάρα το έργο που αφήσανε. Να το χαίρονται. Λοιπόν, επειδή εγώ από την αρχή ξεκαθάρισα τη θέση μου ότι δεν με ενδιαφέρει το χθεσινό μάτι, θα ήταν άτιμο να συζητήσω αυτή τη στιγμή γιατί έγινε χθες. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, εν πάση περιπτώσει. Τι είναι σωστό, ρε, ποδόσφαιρο. Μία μόνο παρατήρηση προς τους συνοπαδούς μου, όχι στην ομάδα, τους συνοπαδούς μου. Ναι. Να είναι λίγο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν τη δικαιολογία του budget προς τα πάνω, γιατί το ίδιο ισχύει και προς τα κάτω. Μπράβο, ρε δηλαδή, σκύλε. Μπράβο. Δεν μπορεί να έχεις τη δικαιολογία του μεγάλου budget, μεγάλες διαφορές για να δικαιολογήσεις την εμφάνιση μιας ομάδας απέναντι σε μια άλλη. Και όταν εσύ πας και γκελάρεις με τον Πανετολικό και με την Λάρση και με οποιοδήποτε, να μου λες ότι τα μπάτια δεν παίζουν μπάτια. Άρα ο Άρης πρέπει να έρθει εκεί και με 82-18. Ή το ένα ισχύει ή το άλλο ισχύει. 50-3. Αυτό με τους συνοπαδούς μου, γιατί πέφτει πολύ σπατουλάρισμα από χθες με την Τζέλση και με έχει βαρέσει στα νεύρα. Και ο Κόλκας το κάνει και μας έχει σπάσει στα νεύρα. Αλλά τέλος πάντων... Να πάρεις την εκπομπή του να πούμε. Αρρώστια είναι, θα περάσει, δεν πειράζει. Θα φύγει η Τζέλση, θα πάμε στο επόμενο μάτσο. Τώρα όσον αφορά με την ΑΕΚ, φίλε, στο είπα και χθες, εγώ θέλω μια κάμερα να ζουμάρει στον πάγκο τους, γιατί θα πέσει πολύ καραγκιοζηλίκη. Αυτή είναι οριακά. Είναι πάρα πολύ οριακά η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Υπάρχει φοβερή γκρίνια, υπάρχει φοβερή αναστάτωση, η οποία ουσιαστικά περιμένει να εκδηλωθεί μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μπορεί να μην εκδηλωθεί καθόλου όμως. Είναι σαν ένα απόστημα έτοιμο να σπάσει. Μπορεί να μην εκδηλωθεί καθόλου. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή πέφτει πολύ το κράξιμο στα οπαδικά της ΑΕΚ. Το βλέπω. Απλά λένε όλοι πάμε την Κυριακή να κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ, εάν πολύ παραπάνω να χάσουν, που είναι για μένα το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσει και τελειώσει το μάτς κανονικά, αυτοί θα σκάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επομένως, επειδή το ξέρουν αυτοί, φαντάζομαι ότι θα επιδιώξουν να παιχτεί όσο το δυνατόν λιγότερο ποδόσφαιρο.
Με οτιδήποτε τρόπο υπάρχει, ρε παιδί μου, με κάνα καυγά, με λίγο ξύλο, με να σηκωθούμε να κάνουμε μια χειρονομία. Ναι. Γι' αυτό μια κάμερα πάνω τους, ναι, με high definition, με ζουμάκι, να τα βλέπουμε όλα και αν χρειαστεί... Ό,τι έκανες παλιά εσύ, ας πούμε στο Καραϊσκάκη, ξέρω εγώ παράδειγμα. Ναι. Ναι. Ναι, να σου κάνω τη χάρη να στο πονέ. Ναι, ναι. Με Βλάντα Νίβιτς, μαγιά στην τέτοια, με χειρονομίες, πάρ τα τέτοια μου αυτά, με ήρωες Μακεδονομάχους. Μόνο που η διαφορά είναι στον Ολυμπιακό, ποτέ δεν θα κυρώνανε γκολ στο 90 που κρίνει πρωτάθλημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά που την παραβλέπεις οικειοφελώς. Και φυσικά την παραβλέπει. Πολύ πιθανό. Εγώ λέω λοιπόν, την προσέγγιση στον αγώνα. Καλά όλοι, να είστε, ναι, καλά όλοι και λίγο προσοχή, παιδιά, με το σπατουλάρι μας, την Τζέλση. Ωραία. Μας έχετε κάνει τα ούμπαλα του Ρέκια. Εντάξει, μια απλή ομάδα ήταν έτσι. Αποστόλη, να είσαι καλά, φιλιά στα Midlands. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια. Καλημέρα, ο Αποστόλης πάλι. Εγώ δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Άρης, να μπούμε στην Καζούρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ο Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης, από ποιο μέρος, Γιάννη, αν επιτρέπετε? Εδώ, Θεσσαλονίκη, έχω ξαναπάρει. Α, ωραία, ωραία. Ωραία. Θεσσαλονικιός Παναθηναϊκός. Γιάννη, αν επιτρέπετε, είσαι, ναι, και Φιωρεντίνα. Όχι, δεν αυτός, είναι αυτός. Καμία σχέση. Εντάξει, okay. Καμία σχέση. Okay. Αυτό πάντως που θέλω να πω είναι ότι επειδή έτυχε να το δω το ματσάκι χθες, θα δικαιολογήσω τον ΠΑΟΚ για την προσέγγιση του ματς λόγω ματς της Κυριακής. Έλεος. Οπότε αν έπαιζε παράδειγμα με το Λεβαδιακό την Κυριακή ή με τον Πλατανιά, σίγουρα θα είχε άλλο πρόσωπο. Άρα λογικό είναι να έχει τέτοιο πρόσωπο, το δικαιολογώ τον ΠΑΟΚ, άρα Χρήσαν δεν χρειάζεται να ορίεσαι. Όσο να ορίεται, Γιάννη, έχει το πιο μεγάλο ρόστερ στην Ελλάδα. Και το πιο πλήρες, ναι, το πιο 50 εκατομμύρια θα παίξουμε τα τρία του Άρη. Την Τετάρτη παίζουν 50 εκατομμύρια με τρία. Ωραία. Πριν την Τετάρτη όμως φτάσει, πριν φτάσει Τετάρτη, χρειάζεται, ναι, μεσολαβεί το μάτι της Κυριακής. Άρα γιατί παίζουμε, όλο το χρόνο γιατί παίζουμε. Περίμενε λίγο. Δεν παίζουμε για να βγουν να παίξουμε αυτά τα μάτς. Εγώ, πρόσεξε τώρα τι με αναγκάζει να κάνω. Εγώ ως Παναθηναϊκός να δικαιολογώ τον ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, ηρωνία. Αλλά επίσης θέλω να σταθώ πάρα πολύ, ναι, θέλω να σταθώ πάρα πολύ στο άρθρο του Σπυρόπουλου, το οποίο λέει τα μέγιστα, τις μέγιστες αλήθειες. Και κλείνει το άρθρο, όσοι το διαβάσατε το διαβάσουμε, όταν ήταν πιο φτωχός ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε καλύτερα. Με την Τότεναμ. Χαίρομαι πολύ. Άρα τι ορίωμαι. Δύο πλευρές. Πραγματικότητα είπες τώρα. Τι λογική είναι αυτή τώρα. Την πραγματικότητα είπες. Δύο πλευρές που ανέφερα. Αναφέρει δηλαδή ο Σπυρόπουλος ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τσέλσι, ενώ ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Άρη, με τον Ολυμπιακό, το δεκαήμερο της Φωτιάς. Οκ. Και τι, έπαιξε καλύτερη μπάλα, ας πούμε, ΠΑΟΚ πιο παλιά. Σου λέει με την Τότεναμ. Ναι. Παίρνει ένα παιχνίδι, ρε φίλε, ένα παιχνίδι που κάναμε διπλό με την Τότεναμ και δεν λέει τα παιχνίδια με Φιωρεντίνα εδώ πέρα. Βάλε ένα center for. Παίξε κανονικά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αφενός δικαιολογείται ο ΠΑΟΚ να δίνει βαρύτητα στην Κυριακή, αλλά από την άλλη, όταν δεν έχει κίνητρο, που είναι πιο φτωχή ομάδα, παίζει πιο σκυλιασμένα. Αυτό εννοώ. Μπράβο, αυτό. Κατάλαβες, αυτό λέω για μένα. Σωστό. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, Γιάννη, καλημέρα. Να σας ακούμε πιο συχνά. Ωραία. Θέλουμε φωνές διαφορετικές κάθε μέρα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και ελεύθερες. Καλέστε τώρα 2310-287-888. Από κινητό 6945-247-38. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Παραμένει πολύ πολύ πίσω το ΠΑΟΚ Άρης. 5 εισιτήρια το ΠΑΟΚ Άρης κύπελο, 3 διπλές. Παραστασάρα εκκλησιάζουν στις απόψεις του Αριστοφάνη με 2,5 ώρες ατελείου του γέλιου με Αντώνη Λουδάρα, Γιώργο Κωνσταντίνου. 2 διπλές Τόνης Φίνος απόψε Μονέλα Ζαριστών. Και 2 διπλές για Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου αύριο βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Σικεών. FM και ενώνομα τεπώνυμο. Το σχετικό, τα σχετικά αποστολή στο 54-5-26. Και άλλα μάτς και χθες γενικά σχολιάζεται, κυρίως φυσικά μας ενδιαφέρουν τα ελληνικά τα παιχνίδια, του Ολυμπιακού με την Real Betis 0-0, του ΠΑΟΚ με την Chelsea 0-1 και όποιος θέλει σχολιάζει όλα αυτά που είπε ο Χρήσανθος ο Παναγιώτης και εγώ, σας δώσαμε κάποια νομίζω ερεθίσματα. Εδώ πέρα κάτι άλλο και τον ΠΑΟΚ, τι έχω εδώ πέρα. Μουσική έχουμε από κάτω, Σωτήρη, παίζει, δεν την ακούω εγώ. Ναι. Σήκωσε, δεν ακούω τίποτα, ρε φίλε. Δεν ακούω. Μπράβο, τώρα τι είναι. Αν συμφωνείς ότι από την χθεσινή κατοχή της Chelsea στην Τούμπα το μόνο που έλειπε ήταν η κομμαντατούρ. Εγώ πιστεύω ότι έλειπε μόνο η κομμαντατούρ. Και όπως είπα στην αρχή, ο Λουτσέσκου έπαιξε για να μην χαρεί ο αντίπαλος οπαδός στην πόλη του ΠΑΟΚ. Για να μην χαρούν οι Ηρακλειδείς, για να μην χαρούν οι Απολωνιστές, για να μην χαρούν οι Αριανοί. Αυτή είναι η νοοτροπία, αυτό μας περάσανε ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Φερνάντο Σάντος, οι οποίοι κάποια στιγμή πρέπει ποδοσφαιρικά προς Θεού, όχι ως άνθρωποι, να αποκεφαλιστούν. Τόσο μα τόσο απλά. Για να μην χαρούν οι Ραπτόπουλοι και οι Ασλαμάδες, θα πω εγώ. Έτσι. Μπορούν ελεύθερα από σήμερα οι περήφανοι Μακεδόνες να βγάλουν από τα σεντούκια σημαίες και λάβαρα τιμημένα των προγόνων. Η κατοχή τελείωσε.
Είχαμε 5 ή 6 προσαγωγές οπαδών της Chelsea. Τι κάνανε? Τους κράτησε η αστυνομία στο τμήμα για όλη τη διάρκεια του αγώνα, επειδή λέγεται ότι κάποιοι από αυτούς κάναν ζημιές σε κάποια μαγαζιά στο κέντρο. Έτσι, έτσι λέγεται. Τώρα, το κατά πόσο ισχύει αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ είδα κάποιους χθες το μεσημέρι μετά την εκπομπή που έκανα γύρες στο κέντρο με το μηχανάκι. Καμιά όπου γυρνούσε ανέμελος τον μπλούζα τη Λίβερπουλ. Ναι, καλά, δεν γύρισε πολύ ανέμελος. Πάρα πολύ ανέμελος. Γυρνούσα. Ερώτηση. Ούτε καν ενοχλήθηκα. Πού ένα. Πήγε ολομόναχος στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι, πέρασε με το μηχανάκι. Μετά την μία. Δύο γύρες έκανα. Όχι, μετά. Άστα, δύο γύρες έκανα. Άστα, τα Παναγιώτη. Ναι. Να σε παλικάρι. Ναι, έτρεμα. Αν περπατήσω, έτρεμα. Περπάτησες, κατέβηκες στην πλατεία Αριστοτέλους μέσα μετά με την μία. Με το μηχανάκι. Να σε παλικάρι. Με το μηχανάκι, άστο. Ναι. Που και εγώ δεν σε καταλάβαινα τη φορά. Άντε, ρε. Και εγώ δεν καταλάβαινα τη φορά. Θα νόμιζα ότι είσαι τίποτα του Ικα. Δεν γέρνανε τα πρωταλτρίων που είχε η μπλούζα πάνω. Δεν γέρνανε. Πίσω μαθλά. Δύο γραμμές περιμένουμε, λέει ο Σωτήρης. Για καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, λίγο πιο δυνατά. Όνομα και ομάδα, πάμε. Σωτήρης, Άρης. Σωτήρη, κλείσε τη συσκευή από την οποία μας ακούς. Κλείσε τελείως. Εντάξει. Συνέχισα τώρα. Έγινε. Δεν είδα χθες τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Απλώς θέλω να πω κάτι για το, ας πούμε επιτραπεί λέξη, ραγιαδισμό των Ελλήνων στην νεοτροπία. Ναι, θέλω να φερθώ στην... νομίζω ότι την έκανε την δήλωση ο Μπάρκας, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ναι, πριν να γίνει η κλήρωση των ομίλων του Champions League. Ναι, τι είχε πει ο Βασίλης. Είχε την εξής καταπληκτική φράση, ναι, ελπίζουμε σε μια βατή κλήρωση. Ναι. Καταλάβετε τι ήθελα να πω, δηλαδή... Ναι. Βατή, ήθελα να πει, βιτή. Από την ομάδα που αντιμετωπίζαμε. Δεν κατάλαβα καλά, δεν το άκουσα. Ήθελα να πει βιτή, τη βιτή ήθελα να αναφέρει, κατάλαβα πώς το έλεγες. Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Θέλω να πω ότι είναι όχι ντροπή, είναι κρίμα να έχουμε μια τέτοια νοοτροπία. Ναι. Πιστεύω τα προβλήματα αρχίσουν από αυτό που έχουμε μέσα στο, μέσα στο κεφάλι. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στην Ολλανδία, έτσι. Ναι. Ποδοσφαιρικά ο Μπάρκας είναι Ολλανδός. Ακριβώς. Είναι Ολλανδός και εμφανισιακά είναι Ολλανδός. Ναι, ναι, ίσως, ναι. Νομίζω ναι, η μητέρα του είναι και μεγάλωσε εκεί. Εντάξει, το παιδί γερονάνε. Ναι. Δηλαδή, ναι, και κάνει τέτοια δήλωση. Ειδικά την Κυριακή. Ακριβώς, ναι. Μπράβο. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Βασικά θέλω να πω κάτι. Θέλω, ελπίζω κάποια στιγμή να αρχίσουν να ξαναέρχονται οπαδοί στα άλλα γήπεδα. Ναι. Και έχω δει κάποιες δηλώσεις, μ' ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε Σωτήρη, πολύ καλά ακούγεις. Θα πω μια ιστορία από το 79, ήμουν αρκετά μικρός. Είχα Άρης ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Ναι. 1-0, νομίζω είχε αποβληθεί ο Μπαλής στα πρώτα λεπτά. Ναι. Ήμουν στη θύρα 3 μαζί με τον αδερφό μου, κάτι τέτοιο. Ναι. Η μισή θύρα 3 ήταν ΠΑΟΞΙΔΕΣ και η άλλη μισή Αριανοί. Δεν υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Άλλα χρόνια. Απλώς κάποια στιγμή είχε σηκωθεί ένας και είχε παρεξηγηθεί με έναν άλλον. Ναι. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί είχα φάει η κλωσιά στην πλάτη από αυτόν όπως περνούσε κατά λάθος. Ναι. Και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι το 81, δύο χρόνια μετά, είχαν γίνει τα απίστευτα επεισόδια στο τελικό στη Φιλαδέλφια. Το 3-1. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Η μία εξήγηση που έχει πει ένας ψυχίατρος, ο Κλεάνθης ο Γρίβας, Θεσσαλονικιός είναι κιόλας. Ναι, βέβαια. Είναι για τα περίφημα μουρλόχαπα. Έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε, τι εννοεί. Καλό, καλό. Yeah. Πολύ καλό. Θα ήθελα να βάλω, αν θέλετε κι εσείς, αυτό το θέμα, αν έχετε τη διάθεση, και αν όχι σήμερα, κάποια άλλη μέρα, αν είναι δυνατόν. Ναι. Πάνω πώς έγινε αυτό το γύρισμα. Το κλικ, πώς έγινε. Αλλάξανε ναι, κοινωνίες. Δεν είναι πολύ εύκολο για να αναλυθεί, αλλά αλλάξανε κοινωνίες. Μία σημαδιακή χρονιά για τον μπάσκετ της πόλης είναι το 83. Τελικώς. Γίνεται ένα κλειδί, ναι, και αλλάζει και φεύγει ο κόσμος ο μπασκετικός και μπαίνει η ποδοσφαιρική καφρίλα. Ναι. Μέχρι το 83 ήμασταν παιδιά, διατώρησα πάρα πολύ καλά, από το 78 με 83 πάρα πολύ καλά. Περιμέναμε και χειροκροτούσαμε τους παίκτες των αθηναϊκών ομάδων και πέραμε αυτόγραφα μέσα στο παλέ οπαδί του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού. Μπράβο. Γιατί είχαμε πάνω απ' όλα το μπάσκετ. Είχαμε το μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή περίμενε ο άλλος να δει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και έπαιρνε αυτόγραφο από τον Καστρινάκη τον Γιώργο. Είναι απίστευτο να το σκεφτείς. Ναι, ωραία. Το 83 θύμισε όμως, τι είχε γίνει το 83 ακριβώς? Ψάχνω να βρω ακριβώς πού αλλάζει. Να σου πω κάτι για μένα. Το 83 έγινε 6 χρονών. Θα σου πω. Έχει πολύ καλή ομάδα μέχρι τότε στο μπάσκετ ο Άρης. Το 83 για μένα μπαίνει πολύ δυνατά ο ΠΑΟΚ. Και φέρνει, ναι, μαζί του την οπαδική κερκίδα, που είναι πολύ πιο βία. Ναι. Πιθανόν. Είναι πολύ πολύ σημαντική αιτία, αν όχι η βασική. Σωτήρη, εσύ Αριανός είσαι? Ναι, το είπα. Εγώ Αριανός, είδα του Άρη. Πώς ήσουν τον τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? 13. Όχι, ήσουν στο γήπεδο?
Όχι, το είχα δει από την τηλεόραση γιατί παντρευόταν ο αδερφός μου τότε την ημέρα. Ωραία. Έτσι αλλιώς δεν μπορούσα να πάω στη Φιλαδέλφεια. Ναι. Έγινε Σωτήρη. Να σε καλά, να σε κουμπίσει συχνά. Να σε καλά. Το περίφημο με τα πορτοκάλια και τα ξηράφια. Ναι. Περιμένει κι άλλος. Καλημέρα. Ωραία, Σωτήρη. Μία γραμμή, καλημέρα. Μην καλείτε άλλη για το ημίωρο αυτό. Τέλος, η τελευταία γραμμή για το ημίωρο αυτή. Το 4. Τι? Μου βάλεις τα 4 γκολ. Όχι, ρε, το 81-31. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Ξύπνα λίγο πιο δυνατά, μην κοιμάσαι. Πάω κάρσε. Μην παίζεις σαν το μήνυσαι σαν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ρε σταμάτα βρε, σε ασχολήσου βρε με τα σπραχώματα που παίζεις βρε, ο ΠΑΟΚ σε πήρε. Επειδή δεν ανοίχτηκα να φάω 5 γκολ να χαρεί. Α, από αυτό είπα τόση ώρα, αυτό λέω. Γι' αυτό έπαιξες. Άστα μας ραγόρι μου. Ναι, αυτό, ωραίο ποδόσφαιρο, μπράβο, ωραίο. Τέτοια Arsenal θέλεις δηλαδή, τέτοια Arsenal. Αυτό μπορούμε, αυτό παίζουμε. Α, αυτό μπορείς. Πήγαινε δει στη Λακορούνια. Δηλαδή ότι ο Ιωνικός. Ό,τι θα κάνει ο Ιωνικός Νικαίας, η προοδευτική. Κατά τα άλλα, ηρωνία, ο Μπάμπης ο Τενέ σας κατεβάζει με τον Μπάμπη τον Τενέ. Συγγνώμη, εσύ τώρα τι θες να μας πεις δηλαδή. Εσύ ξέρεις από μπάλα και εμείς είμαστε οι άσχετοι. Όχι, δεν είπα ότι δεν ξέρεις από μπάλα. Ξέρεις και εσύ ξέρεις από μπάλα. Απλά είναι θέμα αισθητικής. Προφανώς και εσύ τρως. Αλλά δεν τρως την κερδιά του με μένα. Ακούς, πάω κάρσε να λέει. Σε πάρα πολλά έχει δίκιο ο Μάριος, συμφωνώ μαζί του. Αλλά βέβαια είναι και επιλεκτικά αυτά που λέει έτσι. Η αισθητική του α πούμε σταματάει στο Σάντος και το τέτοιο αυτού του κόσμου, αλλά στο Μουρίνιο αυτού του κόσμου το δέχεται, κατάλαβες. Μουρίνιο δεν θέλω. Η Λίβερπουλ πήγαινε καλά στην Ευρώπη. Άκουσε με λίγο. Λίβερπουλ πήγαινε καλά στην Ευρώπη γιατί ήταν 30 βαθμούς πίσω στο πρωτάθλημα, αλλά όταν πήρε η United το κύπελλο UEFA δεν τον ένοιαζε γιατί ήταν 30 βαθμούς πάλι πίσω στο πρωτάθλημα. Έστειλα ένα μήνυμα χθες ο Ζαγόρα και το διάβασε. Στη μία και μισή. Μόνο αυτό σου λέω και σε ακούω. Λέει ένας, ρε παιδιά, αυτοί γιατί είναι τόσο πιο γρήγοροι από εμάς, τι εγκύμναση κάνουν. Πολύ απλά ο Βιερίνια παντρεύτηκε Ελληνίδα τραγουδίστρια και τρώει σάλτσες και γεμιστά, ενώ ο Μάρκος Αλόνσο ζει στο Λονδίνο με διατροφή φιλέτο ελάφι με αβοκάντο. Και, σε ακούω και τώρα. Και οι ακλίδες που συναναστρέφονται είναι της εκκλησίας. Σε ακούω τώρα. Κάθε βράδυ πίνει το λοκό του. Ίσα ίσα δεν είναι της εκκλησίας οι ακλίδες. Ίσα ίσα. Είσαι μετικός κύριε... Και θα σου εξηγήσω τον λόγο. Είμαι μετικός. Μην μας δεις για τους Άγγλους. Τους έχουμε δει τους Άγγλους τι είναι και τι δεν είναι. Και τι κάνουν όταν βγαίνουν στην Αγγλία έξω και όλη μέρα πίνουν και το τι τρώνε κάτι. Μακδόναλτς. Και όλα τα λιπαρά. Ναι. Άσε μας ρε φίλε. Τα λιπαρά. Δηλαδή, έχεις δει ποδοσφαιριστή Άγγλο έξω να τρώει λιπαρά. Να πίνει 18 πύρες. Όχι, αλλά στην Κρήτη όπως δεν έχω δει και να μετάει, όπως δεν τους έχω δει Μάρχιος και σταματάει η υπερβολική ταχύτητα. Ο Ράιαν Γκίγκς έτρωγε μόνο χόρτα τα τελευταία δύο χρόνια που έπαιζε και έκανε την εβδομάδα 8 ώρες μπαλέτο. Συνέχισε σε ακούω. Μπαλέτο. Κάτι που έκανε και ο Κασγόιν, αλλά σε πειραρίες. Αν βάλεις τον Βιερίνια να κάνει μπαλέτο, θα ξαπλώσει όλη η κοινωνία κάτω. Για αυτό δεν το λες γιατί δεν σε συμφέρει βέβαια. Τι δεν είπα. Τι πες το πάλι. Τι δεν λέω. Και χάιδευε την γυναίκα του αδερφού του. Αυτό, αυτό είναι θέμα της γυναίκας του αδερφού του και του αδερφού του. Και της γυναίκας. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι. Της γυναίκας είναι, ναι, μια χαρά. Και της γυναίκας του. Αλλά για το πέναλτι που δεν μας έδωσε δεν λες τίποτα. Το είπα εγώ, το είπα! Το είπα! Δεν λέω. Και αυτό δεν το είπαμε. Στην Πενφίκα, α πούμε, μεγάλη ευκολία το έδωσε. Εγώ δεν θα το έδινα χθες, ρε φίλε. Εντάξει, είναι και η εικόνα. Είσαι απογοητευμένο. Εντάξει, οκ. Αλλά. Είναι ντροπή, γιατί αν σου δίνε το πέναλτι, το σκορ θα ήταν 1-5. Α, ωραία λογική γι' αυτό. Κάτσε, τι σχόλια άκουσες, Γκλεν Χόντλ. Ο Χόντλ άντεξε και είδα αυτό. Μπράβο στον Γκλεν Χόντλ. Το κορυφαίο δεκάρι όλων των εποχών. Αν άντεξε και είδε αυτό τον εμετό, μπράβο του. Θα το δεις καλά τον εαυτό του. Θα του στείλω εγώ 500 ευρώ. 500 ευρώ από μένα έχει ο Γκλεν Χόντλ. Μπράβο. Αν το κορυφαίο δεκάρι του κόσμου, ο πιο γλυκός παίκτης, κάθισε και είδε τον Μαουρίτσιο και τον Μπέλκα να ρίχνουν εγκασμαδιές, μπράβο του. Μπράβο του. Καλά. Ο Μαουρίτσιο και ο Μπέλκα ρίχνουν εγκασμαδιές. Τι. Είσαι άπαλος δραγόν. Καλά, ο Μαουρίτσιο. Δηλαδή στο παδό τη Manchester United που είναι με 500 εκατομμύρια ευρώ. Βάζουν το τρακτέρ και το πούλμαν μπροστά. Δεν τον πειράζει εκεί. Δεν τον πειράζει. Εκεί το αποτέλεσμα. Κατάλαβε. Εκεί γίνεται πρεζόνι τη νίκη. Πρεζόνι τη νίκη, α πούμε, τον αναφέρει για του άλλου οπαδού. Όταν είναι για άλλα παιχνίδια. Κατάλαβε. Είναι υψηλό το διακύβευμα. Α, υψηλό το διακύβευμα. Κατάλαβε. Έτσι πάει η δουλειά. Μαζί μα. Ωραία, διάλειμμα. Κάτι έχουμε. Ο Μίστερ Γκολτ. Μίστερ Γκολτ. Εσύ πολύ χαλαρώσει με τι χορηγίε. Εγώ και ο Μάριο τα λέμε όλα. Εσεί τα λέτε. Τι θέλει αυτό τώρα. Έλα, πε Μίστερ Γκολτ. Τη Δευτέρα θα ξαπεί. Μην πείτε μέσα. Φύγετε. Όχι, θέλω πρόβλημα. Μία ώρα μόνος μου. Κανένα πρόβλημα. Εγώ θα έρθω Δευτέρα 10 ώρα. Απλά στο White Hart είναι το πήρε το διπλό ο ΠΑΟΚ. Δεν τρέχαν πολύ γρήγορα γιατί δεν τρώγανε μπουγάτσα ελάφι πώ τα έλεγε το τρίμηνο τη τότε. Δεν τρώγανε του ΠΑΟΚ. Λέει ο άλλο τη διαφορά. Με Μάρκο Αλόνσο. Ο ένα παντρεύτηκε τραγουδίστρια από του Ξού και τρώει γεμιστά και τσάλτσε και ο άλλο τρώει φιλέτο ελάφι. Χαρά κοπέλα είναι αυτή που παντρεύτηκε. Σαφώ. Και αν θες την άποψή μου, οι Ελληνίδες είναι πολύ πιο τέτοιες από αυτά που κάνουν οι Αγγλίδες. Κατάλαβες πολύ καλά τι θέλω να καταδείξω. Είναι προτιμότερο να έχεις την ώρα και έχει μια χαρά ζωή ο Βιερίνη εδώ πέρα. Ναι.
Μια χαρά με σε αντίθεση με τους Άγγλους και αυτούς και τα λοιπά. Και που πάνε και μέχρι τις 5 το πρωί είναι στα κλαμπ και στα μαμπ. Εκτιμώ αφάνταστα τον άνθρωπο Αντελίνο Βιερίνια, ο οποίος ήρθε εδώ στο Λίμπερο και έδωσε τα λεφτά για το κοριτσάκι του Ηρακλή που ήταν μια άρρωστο. Χαρά, παιδί. Σαφώς. Δεν μιλάω για τον άνθρωπο Αντελίνο Βιερίνια. Και η συμπεριφορά του γενικότερα είναι παράδειγμα. Του οποίου υποκλίνουμε το μεγαλείο. Ήρθε ο ίδιος εδώ, ανέβηκε πάνω. Συγγνώμη που το λέω, μπορεί να θυμώνει ο ίδιος. Και έδωσε τα λεφτά για το κοριτσάκι του Ηρακλή που μάζευε λεφτά ο Γιώργος Μαντζούκη. Ότι θα έρθει αυτό ο Μίστερ Γκολτ. Ότι θα έρθει πάντα γύρω από αυτό ο Δεν μπορεί να τον κάνει τίποτα. Λες. Τον δέρνει άνετα ο Μάριος. 62-85-86, αδερφέ μου. Λεκτική μάχη θα γίνει. Τα λόγια. Όχι, δεν προσπαθώ να έρθει. Α, εμείς μας προσπαθώ να έρθει. Να παίξετε ξύλο. Θα είναι ό,τι πιο συναρπαστικό. Τον αδερφό μου τον Γιώργο. Τον πολύ πολύ καλό ρεπόρτερ. Που πάντα δίνει ελπίδα και όνειρα στον κόσμο του Ηρακλείου. Και μια πίτσα δώρο. 62-85-86 από τον Μίστερ Γκολτ. Και πλέον γνωρίζουμε με τι ασχολείται ο πρόεδρο του Ηρακλείου. Μάρμαρ γρανίτη. Βασιλιά των Μαρμάρων. Κτήμα γέρινο για ξεχωριστέ δεξιώσει γάμου, βαφτίσεων. Να δω πότε θα παντρευτεί Παπαδόπουλο. Μάρμαρ. Πότε θα βαφτίσει το παιδί σου, Μάρια. Γεύματα συλλόγων και πάρτι. Μπορεί και να γέρινο. Δεν το έχει βαφτίσει ακόμα. Ή δεν έχει καλέσει τα βαφτίσια. Μάρμαρ. Και πάρτι στο κτήμα αγέρινο, καθώ καλύπτει την κάθε σα ανάγκη. 18 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη Αγίου Αθανασίου. 23-15-35-25. Θα μπορούσατε να έχετε σύρια στο Μέγκα στι βασιλιάδε. Βασιλιά Παλέτα, βασιλιά του Μαρμάρου, ε. Πρόεδρε, είσαστε. Σωστά. Και θα ερχόσασταν κι εσείς για να είστε ο βασιλιάς της προπαγάνδας. Ο βασιλιάς της πόλης. Ο βασιλιάς της πόλης. Το δεις την Κυριακή, περίμενε. Λοιπόν, στο τι θα πάμε στο break με την στήριξη της μοναδικής και τεράστιας Media Markt. Οι παραλίες άδειασαν. Αύριο θα πάω για μπάνιο. Εσύ περιφέρει. Κοροϊδεύεις. Αλήθεια. Πού. Όπου θέλω, πριν θα σου πω. Λοιπόν, οι παραλίες άδειασαν. Και εσύ ακόμη αναρωτιέσαι πού πήγαν όλοι. Μα με τόσο χαμηλές τιμές, αγόρι μου, όλοι κάνουν comeback στη Media Markt. Προλαβαίνεις μέχρι 22/9, αύριο δηλαδή, κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Κάνε comeback στα καταστήματα Media Markt ή στο mediamarkt.gr και πάρε ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες και όποια άλλη οικιακή συσκευή θες με 20% επιστροφή. Όρις στο www.epistrophe.eurobank.gr. 5 εισιτήρια πάω Κάρης, 3 διπλές, απόψε παραστασάρα εκκλησιάζουσες με Αντώνη Λουδάρο και τον βετεράνο, κορυφαίο κωμικό μας Γιώργο Κωνσταντίνου, 2 διπλές, Τόνης Φίνος απόψε Μολές Αριστών και 2 διπλές αύριο Β' Πάπα Κωνσταντίνου στην στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών. FM και ένα όνομα τεπώνυμο. Δίπλα γράφει αυτό το οποίο διψάς να πας. Αποστολή στο 54-520. I don't want to go to Chelsea. Τεράστιο Elvis Costello. Υπέροχο κομμάτι, το πιο ωραίο της καριέρας του. Φαντάζομαι ότι ο Χρήστος Κιώσης το έχει παίξει αρκετά βράδια όταν έπαιζε στα διάφορα μπαράκια, σκοτεινά υπόγεια εδώ και χρόνια. Πώς το λένε? Elvis Costello, I don't want to go to Chelsea. Θα ακουστεί και παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο. Αυτός από πού είναι? Ο Κοστέλο, Λονδρέζος. Πώς είσαι από τον Βαθύλακο, αυτός είναι ο Λονδρέζος. Συγγνώμη, και το λένε Elvis Costello. Elvis Costello, ναι. Και είναι τραγουδιστής. Κοστέλο ήταν σε μια ταινία, ρε. Θα, κάνει, θα το ζήσω και αυτό. Ο Τσαλτίδης κριτική στον Elvis Costello. Είναι τραγουδιστής, τι είναι. Ναι, και μη δεις και τη γυναίκα του. Συγγνώμη, ρε φίλε, είναι τραγουδιστής. Έπαιζε το πληροφοριοδότη. Ναι, είναι Βρετανικό. Δεν το, Costello. Δεν το, περίμενε, περίμενε. Πώς Μακμάνος. Είναι τραγουδιστής. Και πάει είναι να συνθέτης. Κάνει καριέρα. Είναι συνθέτης και μουσικός. Με το όνομα Elvis. Εντάξει. Το ζήσαμε και αυτό. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Λέμε διαγωνισμούς και πάμε στις γραμμές. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Σε λίγο θα διαβάσει κορυφαίο μήνυμα του 596 ο Χρήστανθος Τσαλτίδης. Είμαι έτοιμος. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟ Κάρης. 3 διπλές εκκλησιάζουσες με Αντώνη Λουδάρο, Γιώργο Κωνσταντίνου απόψε και Σοφία Μουκίδου. 2 διπλές Τόνης Φίνο απόψε, Μονίλα Ζαριστών, τρελό πάρτι. Και 2 διπλές αύριο Βασίλης Παπαπα Κωνσταντίνου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα αυτό που θέλεις, αποστολή στο 54-526. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο τώρα στη Μαριλής, τηλέφωνο στη Μαριλής, θα πάρουν τα 3 τελευταία εισιτήρια για το Άρης Δυναμό Τυφλίδας. Αυτό πόσο έλεγε, 20 πόντους κερδίσατε. 24. Ωραίο. Κέρδισε ο Άρης 64-90, 26. Μπράβο, είσαι αυτοκράτορας. Λοιπόν, διαβάζει. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο στη Μαριλής, να πάνε στο Άρης Δυναμό. Περίμενε. Χρήστο, σφάξε τη μουσική για μισό λεπτό. Για μισό λεπτό. Με το που δείτε κυτρινάκι, ανοίγετε τα πόδια. Και τώρα που έχετε 3 κίτρινα στη σειρά, θα κουραστείτε στο wow και ναι. Καλημέρα. Άρα Θεόμουρλε 596. Έλα την επόμενη Πέμπτη. Έλα την επόμενη Πέμπτη να σε περιμένουμε. Το μπάτζετ των 3 εκατομμυρίων ναι. Στο μπάτζετ των 60. Α, έτσι πάει, και θα δεις πώς παίζει η κανονική ομάδα που έχει 20 πλάσιο μπάτζετ. Θα δεις πώς θα παίξει.
Φουλ επίθεση θα παίξει. Και μάλιστα με τα δεύτερα θα έρθω. Με τα δεύτερα. Και μήνυμα, για να πάμε στις γραμμές, μήνυμα του 924 για μένα, το αφιερώνω σε Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Για σένα. Επαγγελματίες όπως ο Γκίγκς που ξενοπηδούσε αβέρτα και ο Άλισον Μπέκερ που σε βίντεο κάνει πάρτι με ούζα με τρεις και σνιφάρει από... Καλημέρα μπούφε, ίσον έξυπνο πουλί. Κλαίω, καλημέρα. Πάμε γραμμές, καλημέρα, να είστε περιεκτικοί με ρυθμό σύντομη, πάμε. Καλημέρα αδερφέ, ξύπνα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Χρήστος Πάουκ. Χρήστο Πάουκ, σε ακούμε με προσοχή, Χρήστο. Ρε παιδιά, τι χολή είναι αυτή σήμερα για χτες για το παιχνίδι? Ποιος ο Παναγιώτης βγάζει χολή, γιατί? Ας τον Παναγιώτη. Για σένα ειδικά, εντάξει, ο Χρήστος πολύ πιο light, δηλαδή θα μπορούσε να είναι πιο... Επιθετικός. Αλλά εσύ ρε μάρε, τι χολή είναι αυτή ρε φίλε? Τι χολή ρε φίλε, για ποδόσφαιρο μιλάμε, τι χολή? Τι για ποδόσφαιρο? Ήμνη Σαουάρντα, Ήμνη Σαουάρντα, πού είναι η χολή? Ναι. Τον άλλον που μου σκοτώνει, δηλαδή, το ποδόσφαιρο θα τον κράξω βέβαια. Ναι, σε πειράξανε χθες τα πάντα, μέχρι και το πανό. Το πανό έχει κανένα χρόνο που μπήκε, τώρα το είδες το πανό. Ρε το ποδόσφαιρο άλλο σου, το πανό και άλλοι μου τα πάνε και παοξίδες. Ναι. Απορώ λέει πώς το επιτρέπει η UEFA. Να βγάλουμε ρε φίλε και την ελληνική σημαία, μην πειράζει την UEFA. Τρελός είναι αυτός, δεν κατάλαβες τι είπα. Σου είπα εγώ βγάλω το πανό, είσαι καλά. Τι λέει το πανό, ότι η Μακεδονία είναι εδώ. Υποτίθεται ότι η UEFA δεν επιτρέπει πανό με εθνικά θέματα. Και αυτό σου λέω, δεν είναι, γιατί δεν είναι, γι' αυτό σου λέω να βγάλουμε και τη σημαία άμα είναι, και η σημαία εθνικό σύμβολο είναι. Ναι, ναι Αλέξανδρε, συγγνώμη γιατί λίγο Χρήστος έχασε, συγγνώμη λιγάκι, ναι, κάτι έγινε, συγγνώμη λιγάκι, ναι. Ωραία, κάτι άλλο θα μου πεις. Το μετέφερε και πάω οκτής και το μεταφέρω εγώ. Δεν με νοιάζει ρε φίλε. Α, να μην το μεταφέρω, ωραία. Όχι, ακούς. Ναι. Τι χολή, βγάλατε μια χολή δηλαδή, επειδή δεν σας έκανε χθες το χατήρι να φάμε 5 γκολ. Μα αυτό είπα, λάθος, αυτό είπα. Να ξεκινάτε με κλαρίνα και με τέτοια. Ναι. Από εδώ και μπράβο. Τέτοια χάλασμα. Μπράβο. Ο Μπενίτεθ και ο Σάντος αυτό το ποδόσφαιρο θέλουνε για να μην χαίρονται οι αντίπαλοι οπαδοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν με νοιάζει ούτε το χτεσινό το παιχνίδι. Μπράβο, σε νοιάζει. Εντάξει, ούτε τις Τετάρτης με νοιάζει. Θα δαγκώσω τη γλώσσα τους την Κυριακή, περίμενε. Παίζε με τα ελληνικά χωριά. Ούτε τις Τετάρτης. Ούτε τις Τετάρτης σε νοιάζει. Ωραία, με τα χωριά παίζεις εσύ αδερφέ και περνάς στο πέναλ, στα πέναλτι περνάς με τα χωριά. Δεν είναι καθόλου χωριό ο Εθνικός Πειραιός των εφοπλιστών και της Καστέλας. Εντάξει, όταν με λες την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και του τεράστιου χωριό, Καρέλα, του σχορεμένου, τεράστιου παράγοντα. Όταν με λες την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό χωριό, φαντάσου που είναι ο Εθνικός δηλαδή. Με τα χωριά παίζεις, τα ελληνικά, αυτά θέλεις. Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, δεν θες την Τσέλσι. Πρώτος μου στόχος αυτός είναι. Μπράβο, ωραίος, μαζί σου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Έγινε Χρήστο, έγινε. Εντάξει Χρήστο, επόμενο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Συγγνώμη που ξαναπαίρνω, με συγχωρείτε. Αλέξανδρε, μισό λεπτό επειδή περιμένουν και άλλοι δευτερολογίες, μισό λεπτό μόνο παλικάρι μου. Εσύ που ασχολείσαι με τα gossip, είναι αλήθεια αυτό που γράφει σήμερα η Σαν το πρωί? Η Σαν τι έγραψε? Ότι η κοπελιά του θανατοφύλακα της Τσέλσης τον χώρισε χθες το βράδυ. Γιατί τι είπε, ότι έχει ευρωπαϊκό αγώνα. Χθες στο Europa League κάθισε στη ώρα να τον δει και δεν τον είδε καθόλου. Κλείσε! Κλείσε, κλείσε είσαι αληθαράς! Κλείσε είσαι αληθαράς! Κλείσε! Και εγώ δεν τι θα πει. Αληθεύει. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος. Ω, κλείσε, δεν υπάρχεις. Από τα 156 γκολ που έχει φάει εκτός έδρας στα ευρωπαϊκά και σε Αλτάριο. Γραμμή και παραπέδα, πάμε και σε Λουτσέσκου. Πάμε. Ο Βέρκος έχει γίνει κόκκινος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι παλικάρι μου. Πάμε. Το όνομά σου και ομάδα. Βαγγέλης Πάουκ. Βαγγέλης Πάουκ. Πάμε ρε Βαγγέλη, καλημέρα. Εσύ που ζεις στη Θεσσαλονίκη και τρως γεμιστά με σάλτσα της μαμάς. Ναι, συγχωρεμένη μάνα μου. Πάει, η μάνα μου πέθανε. Ναι. Εγώ χωρίς σάλτσα. Ναι. Εγώ χωρίς σάλτσα. Ναι. Αυτός που ρώτησα ξέρει για ποιον λέω. Γιατί δεν πας στην Αγγλία να φας φιλέτο ελαφιού, να αναδείξεις τα προσόντα σου και να βελτιωθείς? Γιατί δεν παίζω μπάλα? Δεν παίζω μπάλα εγώ. Σε αυτό που κάνεις ρε φίλε, που ζεις στη Θεσσαλονίκη. Και ναι, είναι χαμηλή ποιότητα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, να πάει όχι, με το ραδιόφωνο εγώ ανεβάζω το ραδιόφωνο της πόλης εγώ. Εσύ φύλαξες γιατί είσαι μόνο για να λες τους χορηγούς και να χλεβάζεις τον ΠΑΟΚ επειδή για να σου κάνει τα χατήρια το χάνει με μεγάλα σκόρ. Και επειδή δεν σου το έκανε αυτό χθες, σπάζεσαι. Α, σου άρεσε αυτό, ωραίο. Πάρε τον Άκη λοιπόν τον φίλο μου τον χειρουργό που είναι φόλα ΠΑΟΚ. Πάρε τον Άκη τον χειρουργό. Α, ωραία. Ο οποίος έδωσε εισιτήριο. Δεν βλέπεις την προοπτική που υπάρχει μετά για τα επόμενα παιχνίδια. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Να ανοίξουμε τα πόδια, να φάμε πέντε. Δεν είπα να φας. Ποιος είπε να φας πέντε ρε Ευαγγέλη? Αυτό είπα. Αυτό βγαίνει από μέσα. Το μίσος σου βγαίνει για τον ΠΑΟΚ. Το να μην παίξεις 6-4-0 είναι να φας πέντε τέτοια καλά.
Ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Τι λογική είναι πλάκα αυτή. Να πω κάτι. Εσύ να που έπαιξε με τον Εθνικό Πειραιός πριν λίγες μέρες. Βαγγέλη, μισό λεπτό. Ας τον Εθνικό Πειραιός, άκουσα με λίγο. Αν τα τέτα τέτ τα βάζανε, δεν θα μιλούσατε διαφορετικά. Τα τέρματα δεν παίζουν. Στο λέω για, όχι, δεν σου λέω για το 0-1. Εγώ σου λέω για το εξής. Για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα. Εσένα σε ικανοποίησε. Ρε φίλε, ήταν χάλια, το ξέρω αυτό το πράγμα. Και εγώ θα αγκολώνω χθες. Αυτό λέω. Αλλά έχω το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή. Πώς το πω διαφορετικά. Τι σημασία έχει το μάτς με την ΑΕΚ. Και εγώ θα αγκώθηκα χθες, ρε φίλε. Είναι χειρότερη ευρωπαϊκή νύχτα που πάω. Πώς το πω διαφορετικά. Αλλά έχω το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή. Πρέπει να το πάρω. Πρέπει να πάρω φέτος το πρωτάθλημα. Θα σκάσετε και δεν το πάρω. Αυτό θέλει να σου πει. Τι σημασία έχει για τον τρόπο που παίζεις χθες. Να μιλήσω, Βαγγέλη, παιδιά, πήρε την αγόρι μου, για τον τρόπο που παίζεις σημασία έχει. Μπορώ να μιλήσω. Παρακαλώ, μιλήσω, Βαγγέλη, φίλε, το παιδί. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, Βαγγέλη, πάμε. Στην Ελλάδα που μπορεί να κοντράει αυτή την Τσέλσι, για πες μου σε λίγο. Καμία, όχι. Τότε. Ποια Ελλάδα, τότε, ρε, να σου πω κάτι. Βαγγέλη, μην πας στο Champions League, φίλε. Μην πας στο Champions League. Γιατί στο Champions League είναι όλες έτσι. Καμία δεν μπορείς να κοντράρεις. Θα σου κάνω το χατήρι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μας το κάνεις εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί ξέρουμε ποιες θα είναι οι κληρώσεις. Ξέρουμε ποιες θα ήταν οι κληρώσεις. Το μεγαθύριο του ομίλου είναι αυτή, το ξέρουμε. Μπορεί να πάρει και το Europa League, δεν το ξέρουμε. Ναι, καλά, αυτό αν το θέλει. Και εσύ χλεβάζεις και τα πανώ. Πείτε και ο πανώ, εσύ δεν πρόκειται να με βάζεις ποτέ. Πάντως όταν το πήρε το... Ποιο πανώ, ρε φίλε, να χλεβάσω. Με ρώτησε και ο παδός του ΠΑΟ χθες να σου πω το μαγαζί. Να σου πω το όνομα του ανθρώπου. Μου λέει απορώ πώς μας επιτρέπει η UEFA να το περνάμε αυτό. Θέλουμε και το περνάμε. Καλά κάνουμε. Ο παδός του ΠΑΟ και το περνάνε. Και εσύ το θυμούνται, γιατί είπα εγώ ότι για το καλά περνάνε. Καλά κάνουν και το περνάνε και το κρεμάνε αυτό πάνω. Άλλο είπα εγώ, ρε φίλε, και πάω ξύ στο ρότσο σου λέω. Μα δεν λέει κάτι το πάνω, γιατί να με το κρεμάει. Α, ωραία. Λέει κάτι, τι λέει, η Μακεδονία είναι ελληνική, είναι εδώ, λέει. Υποτίθεται ότι η UEFA δεν αφήνει εθνικά περιεχόμενα. Όχι, πολιτικά δεν αφήνει. Πολιτικά. Κοίτα να δεις πως εσύ πέρασες στο κύπελλο στο 120 με τον Περόνι στο τέλος. Σωστό. Με budget 100.000 ευρώ. Σωστό. Σωστό. Όχι, 1,5 εκατομμύριο budget. 1,5 εκατομμύριο. Είναι 800.000. 350 είναι άστο. Όχι, δεν είναι 800. Ποιο είναι 300. Ήρθε ο Κλέιτον. Ήρθε ο Κλέιτον. Άσε. 1,350 μάθε τι είναι. Άντε, έλα να δείξουμε. Με 10 παίχτες σου έκανε αυτή να σα τα βίδα. Σωστό. Τα είπα. Τα είπα εγώ τη Δευτέρα το πρωί, ρε φίλε. Τα είπα εγώ εδώ. Κανένα δεν χλεβάζω. Κάτσε, κάνε Ευαγγέλιο τον Μπενίτεθ και τον. Για να τελειώνουμε με το παραμύθι αυτό. Γιατί παραμύθι αυτό που λέτε τώρα ότι παίζετε με την ΑΕΚ κτλ. Κανείς δεν είπε να μην δώσει τη δέουσα σημασία στην ΑΕΚ. Φυσικά και καλά κάνει ο Λουτσέσκου και έχει 5-6 έξω. Είναι άλλο αυτό και άλλο παίζω με 4-6-0. Είπα εγώ όχι, βάλε τους αναπληρωματικούς, αλλά βάλε center for. Αυτό σου λέμε εμείς. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, το σκορ είναι 0-1 γιατί χάσανε τα τετατέτ. Ναι, αυτό είναι. Δεν είναι η εικόνα του αγώνα για 0-1, είναι για 0-6. Και η εικόνα του αγώνα που έχουμε βγει δεν ήταν για 1-4. Αλλά τότε δεν τα λέγατε αυτά. Ήτανε. Μια δεν χαρά ήταν, ήτανε Παναγιώτη. Έτσι λες εσύ. Έτσι λες εσύ. Καλά, εντάξει. Γιατί έχουν τέτοια, δικαιολογούνται τέτοια στατιστικά. Τα στατιστικά. Εμείς μιλάμε για τις σχέσεις με το επόμενο μάτς. Έχουν τέτοια ποιότητα. Τα στατιστικά, των τελικών, της τελικής φάσης στο Πάγκο Μπενφίκα τις έχεις δει. Τι σχέση έχει αυτό. Εκεί όμως δεν μετράνε. Δεν μετράνε, αλλά είναι η ποιότητά του στον Παναγιώτη. Άλλο ο Πίτσι, άλλο ο Ζαμπά. Μα πουθενά ζητιάνω. Τι λογική είναι αυτή, ρε φίλε. Άλλο Πίτσι, άλλο Ζαμπά. Τότε να σου πω κάτι. Άλλο Χαριστέας και άλλο Φίγκο. Η Ελλάδα πήρε το ευρωπαϊκό. Μετά την Μπενφίκα, με ποιον έπαιζες. Τι. Μετά την Μπενφίκα. Μέσα στον Πανιόνι. Έλεγες, ήταν ο φόκους, είχες κάνει φόκους στο μάτι της Μπενφίκα. Εκεί παίζει το ρε φίλε και 20-30 εκατομμύρια για να πω στους ομίλους, ρε φίλε. Μπράβο. Εντάξει, οκ. Εδώ τώρα λέτε ότι η δικαιολογία είναι ότι παίζω με την ΑΕΚ, σωστά. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Βάλε αναπληρωματικούς. Αλλά παίξε με center for. Ωραία, έλα, πάρουμε γιατί γραμμή. Δεν, είναι, δεν είναι ότι με βάση αυτή την εικόνα σου τους απέτρεψα το να βάλουν περισσότερα. Βγήκαν μόνοι τους και τα χάνανε. 32 τελικές κάνανε. Ναι, 32 τελικές. Αν αυτός ο τρόπος παιχνιδιού εγκλώβιζε την Τσέλσι, έβαζε ένα γκολ, έκανε και άλλες 3 ευκαιρίες. Ναι, ωραία. Μπράβο. Ναι. Ήθελα να κρατήσω χαμηλά το σκορ. Το ο τρόπος παιχνιδιού σου ήταν για 0-5. Απλά τα χάσανε μόνοι τους. Ωραία, πάμε γραμμή χρυσά τελευταία. Μην καλείτε άλλη τελευταίο. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα φίλε. Όνομα και ομάδα. Γεια. Γιάννης ναι. Άρης. Γιάννης λοιπόν, του Άρη. Πάμε Γιάννη. Ναι, δύο λεπτά θέλω, δεν θα... Ναι. Μη με... Άμα μπούμε όλοι μαζί δεν μπορείς να συνεχίσω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, πάμε για τον Άρη. Ναι. Ο Άρης είδε αυτές τις ομάδες, ναι. Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, που είναι ο καλύτερος από τους τέσσερις μέχρι στιγμής, και λέμε ότι μπορούμε κάτι να καταφέρουμε γιατί το επίπεδο, παιδιά, είναι πολύ πεσμένο. Ναι. Πάρα πολύ χάλια είναι. Και αυτό που περιμέναμε να δω, εγώ περίμενα ειλικρινά τον ΠΑΟΚ να τον δω να παίξει μπάλα.
δεν έπαιξε μπάλα. Το φοβήθηκε περισσότερο τη Τζέλση, γι' αυτό και έγινε αυτό. Το ίδιο έπαθε και η ΑΕΚ, το ίδιο έπαθε και ο Ολυμπιακός. Είμαστε πολύ χαμηλά. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που βλέπαμε τόσα χρόνια. Βέβαια. Ούτε η ΑΕΚ αυτή. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε χθες. Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ χαμηλά από τις προηγούμενες χρονιές και γι' αυτό βγήκε και ο Άρης κερδίζοντας τρία μάτς και λέει ότι μπορώ να κάνω κάτι. Και η αλήθεια είναι να πούμε και την αλήθεια και στο παιδί του ΠΑΟΚτζή που είναι δίπλα. Το Παναγιώτη είναι το όνομά του. Το Παναγιώτη είναι, sorry κιόλας που το ξεχνάω. Ότι το budget αυτό του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ παραμυθένιο. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά όντως δεν υπάρχουν σε πολλές ομάδες, έτσι. Ευρώ, ναι. Ούτε το Βέρμπλ. Εγώ πιστεύω ότι την Τετάρτη που θα δούμε το Άρης ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει ο Άρης. Δεν λέω. Ναι. Αλλά θα δεις μια ομάδα που κάνει παράδειγμα 2 εκατομμύρια ευρώ. 3. Η αξία της θα είναι 2 εκατομμύρια, 3, 3,5 εκεί. Αυτό θα... δεν ισχύει μόνο για τον Πάο. Και για τη Μάστερ Γιουνάιτιντ, για τη Λίβερπουλ ισχύει. Δεν μπορεί η Λίβερπουλ να πληρώνει τα 70 εκατομμύρια, όπως αξίζει 5. Ναι, ναι, μπορεί να είναι, αλλά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πάνε να παίξουν με έναν χωρίς σεντερφόρ και χωρίς τίποτα. Παλεύουν να το δείξουν την αξία τους. Εμείς εδώ τώρα φοβηθήκαμε. Εγώ νομίζω ότι ο Πάο έκανε λάθος. Υπερτίμηση τη Τσέλση. Δεν μπορεί να ήταν αυτή η Τσέλση. Δεν αυτή μπορεί είναι να είναι τόσο μεγάλη τη διαφορά. Ναι. Με οποιαδήποτε ομάδα, παιδιά. Γιατί ο ίδιος ο Παοκτζής κέρδισε την Άρσεναλ. Έκανε το εξής λάθος. Έκανε το εξής λάθος. Όταν μπαίνεις και κατεβαίνεις τόσο αμυντικά, το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από το να κατέβεις ψηλοεπιθετικά. Για να βλέπουμε και την αλήθεια και να λέμε και την αλήθεια. Και εμείς οι Αριανοί που είμαστε καλά, βγήκαμε και εμείς από το, όπως λέτε, από τις τρύπες μας. Γιατί και εμείς έχουμε τα χαρούμε 4 χρόνια και βλέπουμε ότι με ένα πραγματικό budget χρημάτων έκανε μια πολύ υπέροχη ομάδα. Και μακάρι να πάει η ομάδα έτσι. Και θα τη δούμε στα Γιάννα. Εκεί θα είναι ένα ακόμα κριτήριο για τον Άρη. Άριστο στο 50%. Δεν είδαμε τίποτα ακόμα. Ωραία, δεν είδαμε τίποτα. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ καλοί. Απλά μην μιλάτε όλοι μαζί. Όταν έχει τα σομπιάνια ο κάθε ένας έναν. Όσο μάλλον ψάχνει τους νικητές. Για βάλε λίγο Λουτσέσκου. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Θα το διορθώσουμε. Ναι, θα το διορθώσουμε. Σας ακούγεται. Θα το κάνουμε. Θα το φτιάξουμε. Για δώσε λίγο Λουτσέσκου. Πες και την αγάπη να έρθει σιγά σιγά να γίνει ομαλά η μετάβαση. Not just for the games, but also for the trainings. Because to have good games, we need to have good trainings. And to have good trainings, we need to have all the players involved 100%. Γιατί όχι, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οι ποδοσφαιριστές τη γνωρίζουν. Έχουμε πολλά παιχνίδια, έχουμε όμορφα παιχνίδια, δυνατά, ντέρμπι. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές, το οποίο είναι καλό και για εκείνους. Τους χρειαζόμαστε όλους, τόσο για τα παιχνίδια όσο και για τις προπονήσεις, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί αν θέλεις να κάνεις ένα καλό παιχνίδι, να έχεις μια καλή απόδοση, πρέπει να έχεις καλές προπονήσεις, δεν είναι, γίνεται κάτι, οπότε νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Αν και την περισσότερη ώρα είναι όρθιος μπροστά στον πάγκο, πώς το φάνηκε η νέα κατάσταση με το χαμηλό που ήταν δέσαιο. All the time you're standing up in front of the bench, but how did you experience this change in the bench going down? I don't like it. Δεν μ' αρέσει, είναι αισθάνομαι λίγο περίεργα. Hey, okay. If you want to a negative aspect, all the stadiums and in all the world they try to put higher the coaches and in our stadium they put under the ground. Είναι περίεργο γιατί στα περισσότερα γήπεδα πλέον στην Ευρώπη προσπαθούν τους προπονητές να τους βάζουν όσο πιο ψηλά γίνεται για να βλέπουν καλύτερα. Εμείς κάναμε το ανάποδο και είμαστε πιο κάτω. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για μια ακόμη φορά και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Τα τελευταία λόγια του Λουτσέσκου. Αρκετά ακούσαμε. Ο οποίος. Αρκετά ακούσαμε. Θα κάνουμε και τα παιδιά τώρα θα πούνε. Όχι, αρκετά ακούσαμε το τέλο. Ξέρετε τι έγινε. Ξεκουραστήκατε καθόλου. Από τι? Από τα χθεσινά. Τα μάτσα αυτά, ρε φίλε, που είναι ευτυχώ ήταν 8. Όταν είναι και 10 αυτά τα ευρωπαϊκά, πας στο σπίτι ώρα 5 το πρωί. Ο Λουτσέσκου πώς ξύπνησε. Κατευθείαν. Χρήσατε, για να περνάει η ώρα. Ναι. Μήνυμα του 8-8-7 του Αριανού. Ναι. Σήμερα όλοι θυμήθηκαν το πρόγραμμα των αγώνων. Αν κέρδιζαν εχθές, ποιος ασχολείται με το σάπιο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, καλημέρα. Αύριο πάλι στην Τρόικα θα πέσουν λοιπόν, νικητές γιατί έχει πάει ο Κώστας. Λέμε τους νικητές, μας τους προσφέρει των διαγωνισμών το Μπέργκλερ, το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, μεταμορφώσεως 5, με μια τρελή ποικιλία από ονειρικά πραγματικά μπέργκερ και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Τηλεφωνική παραγγελία στο Μπέργκλερ στην Καλαμαριά 23 14 0 0 7 7 22 μεσημερινή
πρόταση το Magic Mushroom. Με ψωμάκι μπριός, μπιφτέκι, μοτσαρέλα, σωτέ μανιτάρι, ντομάτα, ρόκα, μαγιονέζα, τρούφας και κέτσαπ. Λοιπόν, εκκλησιάζουσες, παραστασάρα, νικητές ή Γιάννης Στεφανίδης, Αλέξανδρος Μιγδαλιάς, Νίκος Δεσλής. Νίκος Δεσλής, Αλέξανδρος Μιγδαλιάς, Γιάννης Στεφανίδης. Στον Τόνι Σφίνο, στο πάρτι απόψε μόλις ζαριστών θα πάνε οι Γιώργος Αλεξανδρής και Γιάννης Ζαφυρίου. Γιάννης Ζαφυρίου και Γιώργος Αλεξανδρής. Και στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, αύριο στις Σικές θα πάνε οι Βαγγέλης Μανούσης και Δημήτρης Χωτίδης. Βαγγέλης Μανούσης, Δημήτρης Χωτίδης. Στο ΠΑΟ Κάρης. Ναι. Τι γίνεται. Και οι πέντε που στείλανε. Στείλανε πέντε, πέντε θα παγαίνουν. Πέντε θα πηγαίνατε. Εντάξει. Θα σας πάρει η Μαριλής τηλέφωνο. Λοιπόν, θα κάνετε διάλειμμα ή θα το συνεχίσεις. Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνεις τελικά. Το αποφάσισες. Ναι, οριστικό. Ναι, οριστικό. Η πιο καλή ατάκα του Λουτσέσκου πάντως είναι αυτή. Εμείς πήραμε το πρωτάλημα, αυτοί το έκλεψαν. Τελειώσαμε. Λέει ψέματα. Χρειάζεται κάτι άλλο να πει. Δεν νομίζω. Ούτε εγώ. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.